Ελπίζοντας, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ημίχρονο του Κολομβία-Αγγλία να μας προσφέρει οτιδήποτε. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο έχουμε εισπράξει το τίποτα. Με πω λίγο καθόλου. Ναι. Κάτι μανουρίτσες είχαμε. Ναι. Κάτι ποντικομαχίες, κάτι αυτά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Για κάποιο λόγο ο μικρός Ποκοπίκος Στέρλινγκ παραμένει στο παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι ακριβώς τάμα έχει κάνει ο Southgate να παίζει συνέχεια ο Ποκοπίκος. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια με τη ρέντα που έχουμε μπορεί ο Ποκοπίκος να κάνει χατρίκ. Αλήθεια. Γιατί λέγαμε και χθες. Τώρα που το πες. Ας κάνει. Άμα να περάσει η Αγγλία, ας κάνει, ρε φίλε. Ας κάνει, χαλάλι. Ποιο χατρί να κάνει τώρα με αυτή την μπάλα, υπάρχει να βάλει ομάδα τρία γκολ. Γιατί τι έχει μπάλα, τι δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Λες να έχουμε ένα Βέλγιο-Ιαπωνία ημίχρονο. Να έχουμε. Ίσως, κάτι να δούμε ειλικρινά. Να δηλαδή, δούμε είναι, κάτι, ναι. Είναι πολύ κουραστικό το παιχνίδι. Να δούμε κάτι, όχι αποβολή παρακαλώ, να μην δούμε και χαλάσουν αθλητικές ισορροπίες και βλέπουμε μετά καθυστερήσεις, ιστορίες. Ένα γκολ να δούμε. Από κάπου ναι. Μπας και ξετσουρέψει και άλλη ομάδα και δούμε καλύτερη μπάλα. Εντάξει, πολύ προσοχή, πολύ τακτική, πολύ άγχος. Φόβος, μην πάθουμε καμιά ζημιά, ας πούμε, φάμε κανένα γκολ. Είναι και ιδίως σε αυτή τη φάση, μην φάμε κανένα γκολ και τρέχουμε μετά. Και αυτό είναι το χειρότερο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξανοίγονται, μανούρες, ελάχιστες, πώς το λένε, ελάχιστες στημένες φάσεις, δηλαδή φάουλ και τέτοια, δεν κάνουν και φάουλ και πολύ προσεκτικοί στα γύρω-γύρω. Βλέπουν εντάξει, ξέρεις και το δρόμο για την τετράδα μετά να είναι ανοιχτός με Σουηδία. Όχι ότι η Σουηδία είναι για καμιά εύκολη αντίπαλο, για καμία από τις δύο, αλλά σου λέει από κάτι Βραζιλίες, από κάτι δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ, Ουρουάες κλπ. Η Σουηδία πιο του χεριού φαίνεται. Φαίνεται. Τώρα τι θα γίνει παρακάτω, άιντε πήγαινε να την νικήσει τη Σουηδία. Δύσκολα. Ναι. Σήμερα πρώτη φορά πρέπει να σου πω είδα Σουηδία και σεβάστηκα. Ναι. Ήταν σεβαστική η Σουηδία, αλήθεια αυτή είναι. Σεβάστηκα, δηλαδή μια ομάδα που έπαιζε το 4-4-2 σε άμυνα και επίθεση εξαιρετικά. Πολύ πειθαρχημένη ομάδα, πολύ πίστη στο πλάνο, πολύ τρέξιμο από όλους. Πολύ αυταπάρνηση αυτό, στημένες μπάλες όλοι να πάνε εκεί να λιώσει το κορμάκι τους. Ναι, 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 ναι. Όλοι, δηλαδή ειδικά οι δύο αμυντικοί χαφ, δηλαδή ο Έγκνταλ με τον Σβένσον που έλειωσε το κορμάκι, αλλά και ο Κλάισον που δεν ήταν ας πούμε κλασικός αμυντικός χαφ, οπότε θα παίζει έξω δεξιά, έλειωσε επίσης το κορμί του. Ναι. Και μπροστά το Ιβόνεμπεργκ εκεί σε κάθε μονομαχία, σε κάθε μπαλιά, σε κάθε κεφαλιά, ας πούμε. Κοίταξε και βεβαίως Γκρανκφιστ, μεγάλη αρχηγάρα. Ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να κάνει η Σουηδία καλύτερο, όχι ότι τα έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα, ναι. Αν δεν είχε τόσο κακό Μπέρκ σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μπέρκ έχει χάσει όλα τα τετατέτ και όλες τις ευκαιρίες που του έχουν παρουσιαστεί. Ναι. Που επειδή τον ξέρουμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά όταν θα βρει τις ευκαιρίες, μία στις δύο, μία στις τρεις θα την τελειώσει. Θα το κάνει τον γκολ. Ο Μπέρκ από την αρχή του Μουντιάλ, σε ό,τι ευκαιρίες, αυτές που έχει βρει, δεν είναι πάρα πολλές, δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ. Και τα έχει πάει πολύ καλά η Σουηδία μέχρι τώρα, χωρίς να έχει βρει γκολ από τον Μπέρκ. Λέω τον Μπέρκ γιατί τον ξέρουμε, ναι. Okay, και το Ιβόνιν κτλ. Χωρίς να έχει βρει γκολ από την επίθεση. Δίνουν τις μάχες ωστόσο, καμία αντίρρηση. Τρεσάρουν, μαρκάρουν, συμμετέχουν στο παιχνίδι. Πάνε σε μονομαχίες, σε κεφαλιές. Παίζουν ξύλο, τρώνε ξύλο, δίνουν ξύλο. Όλα αυτά τα κάνουν καλά. Δεν κάνουν τον γκολ. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Δεν έχουν πολλές προσπάθειες, ναι, και όσες έχουν, τις έχουν ψιλοπετάξει. Ναι. Και ο Μπέρκ έχει πάρει για τις περισσότερες. Ναι, ναι, δηλαδή, ενώ παίζουν δίδυμο με τον Ντοϊβόν, ενώ ο Μπέρκ έχει πάρει τις πολλές. Από την άλλη, επειδή είναι ικανό σκόρερ. Μπορεί στο επόμενο. Καμία αντίρρηση. Λες θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα καλύτερα, ας πούμε, αν είχε πάρει, ας πούμε, δύο γκολ από τον Μπέρκ. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Έχει χάσει τώρα το Λούστιγκ η Σουηδία. Έχει μετράμε και τις απώλειες σιγά-σιγά. Ναι. Κάτι τώρα γιατί έχουμε μια καλή κατεβασά για την Αγγλία. Φαντάζομαι που έχουμε να λέμε έχουμε μια καλή κατεβασά. Τι να κάνουμε, έχουμε δει και τίποτα άλλο. Στην κατεβασά θα μείνουμε. Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει η μπάλα με μια σχετική ταχύτητα κοντά στην περιοχή της Κολομβίας. Αυτό ναι. Σημαίνει, για καταλάβετε. Αυτός είναι όλος ο ενθουσιασμός. Εντάξει. Εντάξει δηλαδή. Για όνομα. Ελβετία βαρετή, κουραστική, ανέμπνευστη, χλίαρη. Ναι. Όλα αυτά μαζί. Τα σχέδια της Ελβετίας στην πραγματικότητα, στο παιχνίδι, ήταν τρία. Παιδιά,
ή θα παίρνει την μπάλα ο Σακίρι και θα κάνει βουριές και μετά θα βγάζει σέντρα, ή θα παίρνει την μπάλα ο Φερνάντες και θα κάνει σέντρα, mm-hmm. ή θα παίρνει την μπάλα ο Τσάκα και άμα το αφήσει γόρ θα κάνει σουτ. Ναι. Αυτά. Καλά τους πήγε μέχρι εδώ αυτό το σύστημα. Ναι, τους πήγε. Ναι. Σου λέει και παρακάτω. Εδώ δεν πήγε. Ναι, δεν πήγε. Εδώ δεν πήγε πια. Δεν είχε άλλο δηλαδή. Παρότι η Ελβετία είναι αυτή που είχε την μπάλα και πήζε, τις ευκαιρίες τις πιο πολλές στο μάτσι οι Σουηδοί τις κάνανε. Ναι. Δεν τις κάνει. Ναι, 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 ναι. Δεν τις κάνει η Ελβετία. Ναι. Άγιε 13 τελικές ο Μπερκ. Είναι πολλές. Είναι πολλές, είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι όλες κλασικές, αλλά μέσα αυτές τις 13 τελικές έχει και ευκαιρία. Έχει τεατέτ. Πολλές, δηλαδή. Τεατέ, για την ακριβή. Η ευκαιρία η πρώτη που χάνει στο μάτσι. Ναι. Είναι πολύ καλή για Μπερκ. Είναι τέλεια για ένα επιθετικό. Λέει, του σούγεται η μπάλα. Η οποία σκάει στον αέρα, δεν είναι σιρτή και σου έρχεται υπογωνία στο καλό σου πόδι. Ναι. Είναι πόδι και ανάγκη για ένα καλό επιθετικό, είναι το βούτυρο στο ψωμί του. Να τη στείλει τουλάχιστον στο τέρμα. Ναι. Βάλα. Ναι, έχει κάνει κανένα δύο απογοητευτικά ο Μπέργκ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σχέση με το παγκόσμιο Παναθηναϊκό, σου λέω, εξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια και αυτού και το Ιβόναν για να υπηρετήσουν τη λειτουργία τη ομάδα. Δεν ξέρω και θα το πω τώρα σαν συνέχεια τη κουβέντα που κάναμε και χθε, επειδή λέμε για του παίκτε πάνω στην Κίνα. Δεν ξέρω και αν η χρονιά στα Εμιράτα, ναι, στερεί από έναν, ας πούμε, παίχτη κάτι από το ένστικτο του κυνηγού. Λέμε για Κίνα. Γιατί να λέμε μόνο για Κίνα και να μιλάμε και για άλλα πρωτοθλήματα χαμηλής δυναμικότητας όπως είναι τα Εμιράτα, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπουμε, είναι η αλήθεια, πρωτάθλημα Εμιράτων και δεν ξέρουμε. Δηλαδή τι λες, εκεί βάζει απλώς πιο εύκολα γκολ, ναι, και λίγο, ναι. Όπως και στην Κίνα. Λογικό είναι αυτό. Άλλο πράγμα να είναι όλες οι αισθήσεις στο maximum παίζοντας, ναι, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ακόμα και το ελληνικό που έπαιζε εδώ ο Μπέρκ, σε επίπεδο ανταγωνισμού, σε επίπεδο φασαρία, σε επίπεδο αμυντικών έρχονται και καλοί παίχτες εδώ πέρα. Όχι έρχονται, ναι, καλοί παίχτες. Είναι καλούς αμυντικούς είχε να αντιμετωπίσει από αρκετές ομάδες ο Μπέρκ στα χρόνια που έμεινε εδώ. Δεν ξέρω μήπως όλο αυτό το πράγμα προκαλεί μια ύπνωση στους παίχτες. Πρωταθλήματα τύπου Κίνας, τύπου Εμμυράτων. Δεν έχουμε δει και πολλούς παίκτες που να πηγαίνουν στα πρωταθλήματα και να γυρίζουν στην εθνική και να κάνουν φοβερά πράγματα. Ναι, στα Εμμυράτα ο Μπέργκ έβαλε 34 γκολ σε 31 παιχνίδια. Καταλαβες. Μάλλον εύκολα τα πράγματα πρέπει να τα για να παίχνει τη κλάση του εκεί. Ναι. Δηλαδή πέρα από τον Ασαμό Αγκίαν, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ άλλον παίχτη ο οποίος πήγε σε τέτοιο επίπεδο πρωταθλήματος και παρέμεινε. Αρχίζουν οι κομπίνες των Άγγλων. Ναι. Και παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο σκοράρισματος. Και λέω αυτόν διότι από πολύ μικρός πήγε και έπαιζε, ας πούμε, στα πετροδολάρια. Ναι. Αλλά όποτε γίνανε για να παίξει με την εθνική του, ήταν πάντα, ας πούμε, ένας πολύ καλός παίχτης για την ομάδα του. Πέναλτι για την Αγγλία. Ρε Κάρλο Σάντσες, πάλι εσύ. Πάλι εσύ, ναι. Λοιπόν, θέλω να το δούμε. Τραβάνε το διαιτητή εδώ τα χέρια, το κάνουν. Μάλιστα. Για να δούμε. Θα δούμε λίγο το replay. Έχει αγκαλιάσει το gain. Εντάξει, τον πήγε λίγο μαμιώντας, η αλήθεια είναι. Τον κράτησε, τον έσπρωξε, τον καβάλισε. Και είναι και μπροστά στο διαιτητή για κακή του τύχη. Του έκανε και ένα fatality στο τέλος. Του έκανε ένα. Όχι. Όχι. Γιατί έχεις μια ξυνήλα, γιατί. Το παράκανε κι αυτός. Είπαμε να τον τραβάς λίγο, κάπου να τον αφήσεις τον άλλον. Τα έχουμε συζητήσει 100 φορές για αυτά τα πέναλτι. Εσύ δεν τον άφησε καθόλου όμως. Από την αρχή της φάσης μέχρι. Από την άλλη, ρε εσύ, ξέρεις τι. Αν δεν πάει και η μπάλα εκεί, δηλαδή τις άλλες φορές σταματάς το παιχνίδι. Αν δεν αφήσεις τον παίχτη να κινηθεί προς την μπάλα, πώς να πάει η μπάλα εκεί. Προφανώς ο Κέιν κινούνταν προς την μπάλα. Όταν όλος τον έχει 5 δευτερόλεπτα και τον τραβάει, τον σπρώχνει, τον καβαλάει και τελικά τον ρίχνει θα κάτω. Θα ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα, νομίζω έχουμε κάνει και είναι αλήθεια ότι είναι λίγο θεωρητική, αλλά έχει άνοιγμα ότι. Αυτό που λέμε. Ρε φίλε, το πέναλτι είναι η σχάτη των ποινών. Ναι. Σημαίνει ότι έχει κάνει. Δεν είναι σοβαρό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Μέχρι. Ο διαιτητής. Καλά, το έγινε και μπροστά του. Τα λέμε μπροστά του. Τελείωσε η φάση.
Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτή η στιγμή. Αν είστε δύο χρόνια πριν ο Μπέρκ που έκανε χειρότερο τουρνουά και τα λοιπά, τότε ήταν μια άλλη εθνική, ήταν η εθνική του Ζλάταν. Ήταν μια άλλη κατάσταση για την εθνική Σουηδία. Οπότε ναι, μην εξετάζουμε και πολύ. Γενικώ η εθνική Σουηδία με τον Ζλάταν κατά βάση είναι για αποκλεισμού. Οπότε... Αποκλεισμού και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χτισμένο πάνω στο Ζλάταν. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτε ήταν δορυφόροι του Ζλάταν. Όχι, τον υπηρετούσαν κανονικά. Γι' αυτό και ανακουφίστηκαν όταν έφυγε από την Εθνική και γι' αυτό λόγο και βγήκαν όλοι μια φωνή και έλεγαν ότι δεν βλέπουν κανένα λόγο να γυρίσει ο Ζλάταν όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή πριν από 2-3 μήνες. Οπότε μη συζητάμε. Τον πήρε και ο Χέντερσον κίτρινη. Για κάποιο λόγο. Βλέπουμε ένα replay εδώ, δεν καταλαβαίνω. Για να κάνει μια κουτουλίτσα έτσι μικρή στο μήνα, αλλά τίποτα. Ναι. Της πλάκας. Τι, χάνει το επόμενο παιχνίδι, μήπως. Όχι, όχι. Χάνει τα επόμενα παιχνίδια όλα. Δηλαδή, η δική ρύθμιση για Χέντερσον να μην παίξει καθόλου. Τέλος πάντων, της πλάκας. Και σωρία, εμένα δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. δεν είναι σωστό, κατ' εμέ, παιχνίδια όπως ειδικά νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλλου, ας πούμε, να υπάρχει πιθανότητα να κρυθούν από αυτό το πράγμα. Μην το πιάνει και τον τραβάζεσαι. Μην το πιάνει και τον τραβά. Σου έχει φύγει προφανώς. Κώστα, σαν αυτό που είναι τώρα, θα γίνουν άλλες 10 φάσεις με τον τραβάζεσαι. Δώσε και τις 10. Δηλαδή δεν είναι ένα τράβημα, τον κρατάω λίγο αγκαλιά και μετά τον αφήνω. Είναι μου φύγει ο Κέιν και τον έχω και τον πηγαίνω ολοφεράτζα. Αποδείχθηκε ότι οι παίκτες δεν αλλάζουν, δυστυχώς. Ωραία, ας χάνουν οι ομάδες σου λοιπόν για να μάθουν να αλλάζουν. Όπως έχει πει και ο Ρόκι, everyone can change. If you can change. Ναι. Λοιπόν, 1-0 η Αγγλία με το πέναλτι του Χάρι Κέιν. Λοιπόν, everybody can change. Και ο Κέιν θα βγει πρώτο σκορ του Μουντιάλ με 4 πέναλτι, ξέρω εγώ. Τι θα κάνουμε. Πλάνο του Χάμες, ο οποίος δεν είναι στον πάγκο, είναι εκτός αποστολής ουσιαστικά λόγω τραυματισμού. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, στο κέντρο, ακριβώς στο κέντρο, το πέναλτι του Χάρι Κέιν, σου λέει αυτός ο μοχθηρός ο Σπίνα θα διαλέξει γωνία. Σήκω στο πόδι ο Δόλιος. Πήγε να το βγάλει, αλλά και φεύγει, αλλά δεν του έκατσε. Είναι η αλήθεια. Παραλίγο, βέβαια. Ναι. Εντάξει, μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι θέλεις να δούμε. Είδαμε ένα γκολ. Να δούμε τώρα Κολομβία. Ναι. Αν μπορεί. Ναι. Ναι, όντως, σίγουρα. Ένα γκολ τουλάχιστον νοστίμησε το παιχνίδι. Ναι, ναι. Ακόμα και έτσι όπως ήρθε. Λοιπόν, ήδη είμαστε στο 58, αλλά ήδη πρέπει να μετράμε ήδη 3 λεπτά καθυστερήσεων. Τουλάχιστον. Και βλέπουμε. Είχαμε άλλα 5-6 το πρώτο ημίχρονο να πούμε. Ναι. Καθυστερήσεων. Ναι. Ένα παιχνίδι που ούτε ο διαιτητής δεν θέλει να τελειώσει. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέτρα τώρα. δεν πρόλαβα τη φράση μου να τελειώσω. Ναι. Ήθελα να σου πω, μέτρα τώρα τι έχει να γίνει σε μαρκαρίσματα και πόσες φορές θα ζητήσουν Κολομβιανοί πέναλτι. Ναι. Καλά, αυτό γίνει εκτός περιοχής βέβαια το σύστημα. Ναι, όχι, γενικό, τώρα μέχρι τώρα στο παιχνίδι άδειστη έχει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να δούμε μέσα. Λοιπόν, ο Φαλκάο βάζει πλάτη στον. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εντάξει, ναι. Γελίος, κωμικός Φαλκάο. Τι σου έκανε, Φαλκάο. Α, εντάξει. Το πήρε σούξησε λίγο τα αυτάκια. Με τις τάπες, ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, αλλά μιλάμε για αντίδραση επίπεδου Νεϊμάρ. Και όταν μιλάμε για αντίδραση επίπεδου Νεϊμάρ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, σωστά λέτε. Ο Κάρλος Σάντς έχει κάνει δύο πέναλτι και μία αποβολή σε τρεις συμμετοχές. Ναι. Πού παίζει αυτός? Αυτός θα πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό ή παίζει πάντα στον Ολυμπιακό, άρωτα σε μένα. Είναι ο Κάρλος Σάντς το τσακάλι. Ναι, πού παίζει πάντα, αυτός? Πάντα κοντά στο φρύλο της καρδιάς μας. Ναι. Μέχρι να έρθει, πού παίζει? Νομίζω ότι είχε πάει στη Γαλλία όταν ήταν στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα ομολογώ ότι δεν θυμάμαι πού αγωνίζεται. Θα σου πω αμέσως. Είναι ο Κάρλος Σάντσες Μορένο. Είναι αυτός ο παιχταράς. Ναι, είναι ο Κολομβιανός. Λοιπόν, παίζει αυτή, ανήκει στην Φιωρεντίνα. Ναι. Όχι, δεν είχε πάει στην Γαλλία. Τέλος πάντων, ανήκει στη Φιωρεντίνα και έπαιξε δανεικό στην Εσπανιόλ. Είμαστε. Okay. Και είναι πια στα 32 του. Ναι. Δεν έπαιξε και πολύ, είναι η αλήθεια. Ναι. Έπαιξε μισή-μισή σεζόν. Έπαιξε μισή στη Φιωρεντίνα, μισή στην Ισπανία. Όχι, εντάξει, μια χαρά. 25 συμμετοχές έκανε συνολικά. Ναι.
Ελπίζω να μην έχει κάποια, ξέρω εγώ, μακρινή γνωριμία ή συγγένεια με τον Αντρέ Σκομπάρ. Ναι. Λέω εγώ, γιατί με δύο πέναλτι και μία αποβολή, μπορεί κάποιοι άνθρωποι στην Κολομβία να μην είναι πολύ χαρούμενοι με την ύπαρξή του. Δηλαδή με το ότι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιοι να πούνε ότι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη, αν ας πούμε είναι και μείον ένας. Όπως επίσης καταλαβαίνετε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνεται αυτή, δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο στην οικία Σάντζες, ναι, κάπου στην, ξέρω εγώ, Μπογκοτά που είναι, και να ρωτάει κάποιος τη μητέρα μου, ξέρω, μπορείτε να πείτε, σας παρακαλώ, γιος σας, τι νούμερο παπούτσια φοράει? Και να λέει η μητέρα του, α, από πού είστε, είμαστε φίλοι του, αν θέλετε να του κάνετε δώρο παπούτσια, ας τα πούμε και έτσι. Ναι. Ας τα πούμε και έτσι. Παίρνετε από κάποιο εργοτάξιο, ακόμη μια μπετονιέρα πίσω. Να τόσο Κάρλος Μπάκα. Άντε, έλεγα πότε θα δούμε τον Μπάκα στο Μουντιάλ. Ναι, τον έχουμε δει τον Μπάκα στο Μουντιάλ. Έχει ξαναμπεί. Αλλαγή στο Φαλκάο, στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο μάτς, ναι, κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω Κάρλος Μπάκα, πρέπει να σου πω. Γενικώς. Εντάξει. Ως σκόρερ. Γενικά πιστεύουμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν επώνυμο Μπάκα. Ναι. Εμείς εδώ, ως Έλληνες, φυσικά Μπάκα, ρε φίλε. Προφανώς. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να δω ποιος βγήκε, είναι η αλήθεια. Δεν έβαλε το Φαλκάο, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Άρα πάμε για 4-4-2, ξεραίλα τώρα η Κολομβία. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Να δούμε ένα ενδιαφέρον μάτσο στο τελευταίο ημίωρο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Σαν Αμερικανό να διαιτητή ποτέ στο πέναλτι. Νομίζω, έτσι μας λένε οι φίλοι. Δεν έχω δει. Δεν, τι. Α, ναι, πάμε Παύλο Κουστέρη. Πάμε να ρωτιόμαστε εμείς, Παύλο Κουστέρη το βλέπει. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Έλα ρε Παύλο. Έλα ρε Παύλο, για πες. Πού είσαι τόση ώρα? Είμαι επαγγελματίας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, γιατί είμαστε σοβαροί επιχείρηση. Άγια σου. Λοιπόν, 62 λεπτό η Αγγλία έχει ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Κέιν στο 57 λεπτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για το πέναλτι. Διαφωνούμε εδώ. Εγώ λέω ότι είναι, ο Γιάννης λέει ότι είναι παρά, είναι αυστηρό. Ναι, είναι γενικότερα τα πέναλτι της εποχής, θα πω εγώ. Ότι είναι πολύ δυσμόδας πλέον αυτά τα πέναλτι. Δεν είναι ούτε καν τα πέναλτι της εποχής, ρε Παύλο, γιατί δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Ναι, αυτό ισχύει. Είναι ανάλογα το τι αποφάσισε κάθε διαιτητής. Για να αυτή τη φάση, τελικά η κεφαλιά του Ντέλι Άλλη πάνω από την αιστεία. Καλή προμήνει. Στιγμή εδώ πέρα, καλή στιγμή. Πολλά νεύρα τους Κολομβιανούς σήμερα. Άλλη μια κίτρινη, αυτή τη φορά στο Φαλκάο. Ναι. Έξαλλος Φαλκάο, δεν τον έχω ξαναδεί έτσι, είναι αλήθεια. Πολύ πράος χαρακτήρα γενικότερα Φαλκάο. Μόνο στα γκολ τον έχω δει να πανηγυρίζει. Έξαλλος γενικότερα. Σήμερα έχει πολύ έντονο εκλογισμό, όπως και όλοι οι Κολομβιανοί. Διαμαρτύρεται για θέατρο τώρα προφανώς του Άγγλου στη τελευταία φάση, ο οποίος έπεσε στην. Μα δεν ζητήσαν τίποτα οι Άγγλοι στην περιοχή. Εντάξει, έχει δίκιο. Ναι, μπορούσε να δώσει και την για θέατρο. Μα δεν ζήτησε κάτι όμως, παιδιά, ο Άγγλος. Ζήτησε κάτι. Α, σηκώνει και το χέρι του, παιδιά, και δείχνει ότι δεν ζητάει τίποτα μετά. Αυτό λέω, δηλαδή. Έπεσε. Έχεις δικαίωμα να πέσεις, εσείς. Μπορεί οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα, ας πούμε, είναι προσπάθεια να ξεγελάσει. Γιατί έπεσε και δεν ζήτησε τίποτα. Ναι, και συνεχίζουν όλοι κανονικά τη φάση. Κανένα, δηλαδή, ούτε συμπαίκτη. Έπεσε για να ξεγελάσει, απλώς πολύ γρήγορα. Κατάλαβε ότι καλύτερο θα ήταν να πει ότι δεν έκανε τίποτα για να μην πάρει κάρτα. Ενώ να μην προλάβουν καν να διαμαρτυρηθούν συμπαίκτες και τίποτα άλλο. Μα νομίζω ότι το μισό χρόνο τώρα μέχρι τέλους παιχνιδιού έτσι θα τον φάμε. Ναι. Γενικότερα το θέμα είναι ότι η Αγγλία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να βρει ένα γκολ το οποίο δυσκολευόταν να βρει, αν και είχε μια κυριαρχία στο παιχνίδι. Και την ίδια στιγμή μια απογοητευτική Κολομβία. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και να μην υπήρχε πέναλτι, ακόμα και να μην υπήρχε πέναλτι. Η Κολομβία έχει μια πολύ κακή εικόνα στο παιχνίδι. Καμία σχέση με την εικόνα των προηγούμενων παιχνιδιών τουλάχιστον. Και δεν ξέρω, έχει φοβηθεί πάρα πολύ το παιχνίδι σε ένα μάτσο το οποίο δεν θεώρησε και κανείς φαβορί. Δηλαδή, μπορούσε να βγει να παίξει λίγο πιο ελεύθερα. Και ήταν η κάρτα για τον Μπάκα τώρα, ο οποίος κλώτησε από πίσω ο αντιπαλό του. Ναι, το Stones, ενώ η μπάλα έχει φύγει. Ναι, λίγα, κάνα λεπτό μετά από την κίτρινη του Φαλκά, ο οποίος συνεχίζει και είναι εκνευρισμένος. Στην πάει η Κολομβία, δεν τελειώσει με 10 παίχτες. Βλέπω να, ναι, ναι, να είτε από διαμαρτυρία είτε από καμιά κλωτσιά στην ψύχρα, βλέπω να έχει αποβολή, γιατί είναι πάρα πολύ εκνευρισμένο, όπως λέει και ο Παύλος Κουστέρης. Άμα είναι ο Φαλκάο, καταλαβαίνει τι γίνεται και στους υπόλοιπους. Και περιέργως για παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, που έχει δοθεί και σχετική οδηγία για τις κάρτες να μην δίνονται πολλές. Ναι. Οι κάρτες είναι 5 για την Κολομβία, 1 για την Αγγλία. Έχουμε 6 κάρτες και είμαστε 65 λεπτό. Και θα μπορούσαν να είχαν βγει κι άλλες. Δηλαδή, κάλλιστα έχει δώσει αφορμή. Σωστό, έχει υπάρξει άλλο παιχνίδι, όντως, τώρα σου μετέπρεπε να δοθεί 6 κάρτες. Αν θυμάμαι καλά, παιδιά, πολύ πρόχειρα τώρα, μια πρώτη σκέψη, είχαν δοθεί πολλές κάρτες στο παιχνίδι του
Παναμά με το Βέλγιο. Ναι, έχεις δίκιο. Και μάλιστα και μοιρασμένε. Δηλαδή, ναι, ναι. Θα περιμέναμε, έχει ο Παναμά πολλές κάρτες. Ναι, ναι, ναι. Έχει και το Βέλγιο πολλές κάρτες. Γιατί είχε παιχτεί πολύ το θέμα σε πιθανή ισοβαθμία με την Αγγλία στη φάση των ομίλων. Αυτό θυμάμαι ως παιχνίδι με πολλές κάρτες. Α, και το παιχνίδι της Αργεντινής με την Κροατία. Που και εκεί έπαιξε πολύ κλωτσίδι. Γιατί έπαιξε το τέλος, ναι, έπαιξε το τέλος. Ήταν πια έβαλε δεύτερο γκολ η Κροατία και μετά έπεσε, ναι, έπεσε, ναι, πολύ η Ματσούκη. Ναι, έχεις δίκιο. Γενικότερα είμαστε 26 λεπτό. Λιγότερη μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο λόγω και των πολλών νεύρων και των πολλών διακοπών. Γενικότερα έχουν χάσει αυτό το σκέλος. Ξανά φάουλ, ξανά. Και νομίζω εδώ πέρα γλιτώνει και την κίτρινη ο παίκτης Κολομβίας. Μου φάνηκε ότι τον χτύπησε στο κεφάλι τον αντίπαλο, τον Ντελεάλη. Ναι, ναι. Γενικά πάνε λίγο σε βρώμικα χτυπήματα τώρα, για να δούμε εδώ. Αν δεν υπήρχαν οι φανέλες, θα λέγει κανείς ότι είναι η Ουρουγουάη, Αργεντινή σήμερα Κολομβία. Ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ενώ είναι πίσω στο σκορ και με τόσα νεύρα να χαλάνε συνέχεια το ρυθμό του παιχνιδιού, δεν πρόκειται να βρουν και καθαρό χρόνο παιχνιδιού να κάνουν και καμιά φάση. Δηλαδή έχουν πέσει στην παγίδα αυτή τη στιγμή οι Κολομβιανοί που σκάψαν στον εαυτό τους. Ναι, και αν δεν ηρεμήσουν να παίξουν μπάλα όσο πηγαίνουν σε κλωτσιές, διαμαρτυρίες, φάουλ από εδώ, φάουλ από εκεί, πώς να βρουν ρυθμό να μπορέσουν να βάλουν την μπάλα κάτω. Και σε ένα παιχνίδι, παιδιά, που δεν έχουν και τον ηγέτη τους μεσοπιθετικά τουλάχιστον. Ναι, γιατί ναι, είναι πολύ μεγάλη απώλεια ο Χάμες Ροντρίγκες, ό,τι και να λέμε. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια και εντάξει, το ρόστερ της Κολομβίας είναι καλό. Σε αυτούς 11, 12, 13 παίκτες μπορεί να βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί έτσι επάξιο ο Χάμες Ροντρίγκες. Σωστό. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 67ο λεπτό. Κολομβία-Αγγλία στο 0-1 και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να δείξει ότι μπορεί να απειλήσει η Κολομβία. Για να δούμε παιχνίδι στο υπόλοιπο του αμάτσου. Ωραία. Έγινε, Παύλο. Ευχαριστούμε. Περιμένω με άγρια χαρά την πρώτη πτώση Κολομβιανού στην αντίπαλη περιοχή. Μα δεν έχουν πατήσει θα αυτό που λέει ο Σταύρος. Θα μπουν, έλα με μια στημένη φάση θα μπουν. Με το που θα μπει η μπάλα περιοχή θα πέσουν. Υπάρχει όσο. Κοιτάω, σκέφτομαι ποια άλλη επιθετική λύση μπορεί να έχει τώρα η Κολομβία. Το Μουριέλ μόνο, εάν βάλει, ή τον Μπόρχα, δεν βλέπω κανέναν άλλον. Αλλά έτσι όπως τα πάω. Λόγω ονόματος Μπόρχα. Το Μιγγέλ τον Μπόρχα, ναι, που έχει κάνει και τρομερή χρονιά στην Παλμέιρας. Τι έχει γίνει τώρα. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω τι έπαθε ο Γιάννης. Τον χτύπησε. Τον χτύπησε εδώ πέρα πάνω, πήγε να βγάλει τη σέντρα, έφαγε μια κλωτσιά καλή στο γόνατο. Από προηγούμενη φάση και έχει μείνει κάτω ο Γιάνκ εκεί κοντά στην περιοχή του Οσπίνα. Μάλιστα, οπότε ξανά διακόπτει το παιχνίδι. Διακοπή στη διακοπή. Θα διακόψουμε κι εμείς γιατί είναι 10.30 κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, 79 λεπτό. Μόλις μπαίνει ο Ρίμπερ στη θέση του Κάρλος Σάντσες και πριν από λίγο, όπως πολύ ωραία παρατήρησε ο Κώστας, ο Στέλινγκ έπεσε με τη σκέψη και ζήτησε πέναλτι. Ο Λίγκαρτ πρέπει να ήταν. Ο Λίγκαρτ ήταν. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Με τη σκέψη όμως, δηλαδή ένιωσε τον αμυντικό πίσω του και έπεσε από φόβο ότι δεν μπορεί να με βρει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε δύο πραγματάκια πριν τις καλησπέρες. Βασικά και σημαντικά. Πρώτον, ο Ήρων, ο κορυφαίος ιδιώτης, παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, ως μέγας χορηγός της συναυλίας των Scorpions, παρακαλώ. Βεβαίως, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο. Μας προσφέρει λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο. Εντάξει, αγαπάμε Scorpions να πούμε. Αγαπάμε Scorpions. Τα προχαράς τα πρώτα μας blues με Scorpions πλάκα κάνουμε τώρα. Την πρώτη υποψία πεθυνού την πιάσαμε holiday, με το υποψία, υποψία. Το Holiday και το Still Loving You. Έτσι, να τα λέμε έτσι. Αυτά. Let me take you far away, Κώστας. Έτσι, you like. You love a holiday, Κώστας. Λοιπόν, οπότε, ξέρουμε ότι έδινε και ο Ζερβάκης προσκλήσει μπορεί να δίνουν και αλλού, αλλά αυτές είναι οι καλές εδώ, γιατί εδώ βλέπετε χτυπάμε καρδιά τώρα εδώ. Χτυπάμε σκορπιό στο ύψος της καρδιάς. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Άσε με συνέστημα. Ο Μάνος Ζερβάκης τον έχει μεγαλώσει στα πόδια του τον Κλάους, τον Μάινε. Θέλω να πω, ήταν ο Κλάους Μάινε, το έχει πει σε συνεντεύξεις, μέντορας μου ήταν ο Μάνος Ζερβάκης. Λοιπόν, οπότε, ξεκινάμε και στέλνουμε μηνύματα, θα γίνει κληροσούμπα. Ξεκινάτε από τώρα μέχρι και 12 παρατέταρτο και στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας όπου γράφετε Sport FM στην αρχή με λατινικούς χαρακτήρες, ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Scorpions και στέλνετε το μήνυμα αυτό στο 19600. Ωραία, κάθε μήνυμα είναι ανάγκη 24, το ξέρετε, κοστίζει. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή, οπότε στέλνετε όσα θέλετε. Η κλήρωση ξέρετε ποια γίνεται αυτόματα από τη Media Edel κτλ. Εμείς θα μας ανακοινωθούν οι νικητές. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις έχουμε σήμερα και πρέπει να σας πω
ότι θα έχουμε άλλες δύο μεθαύριο, την Πέμπτη. Ναι, για να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν. Και αν δεν κερδίσετε, μπαίνετε και στη σελίδα του Ήρωνα στο Facebook και παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Αλλά δύο διπλές τις έχουμε. Οπότε έτσι, παίξτε μπαλίτσα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι ψήνεστε για μπάλα. Και είμαι εγώ στη ψήνεστε και για τηλεόραση 49 inch on PlayStation 4. Δωρεάν delivery για ένα μήνα και κουπόνια αξίας 10 ευρώ. Οπότε να ξέρω ότι παραγγέλνοντας από το eFood, ευκαιρία για την Κολομβία, εδώ, συγγνώμη, ναι, χάθηκε από τον Κουαδράδο, ναι, και καλή ευκαιρία. Λοιπόν, παραγγέλνοντας από το eFood με κωδικό eFootball, μαζεύεις συμμετοχές και μπαίνεις στην κλήρωση για να τα κερδίσεις. Όλα αυτά τώρα πράγματα. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία, καλή ευκαιρία, και δεν ξέρεις, θα ξαναβρεί και τέτοια ευκαιρία. Η μοναδική, ίσως τόσο καλή, ναι, επιθετική συνθήκη. Που βρήκε κάπως ανοιχτή, ναι, ναι, την Αγγλία, κάπως εκεί, ναι. Αυτό. Λοιπόν, και καλησπέρα σας. Χαίρετε. Sport FM 94,6 και Fight Club, παρέα μέχρι τις 12. Κώστας Κυριάκης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Σταύρος Χονδοθήμιος, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας. Όχι τα του διαγωνισμού, έτσι, όχι για τους Σκόρπιους, τα κλασικά μηνύματα. Θυμίζω, σούπερ αφήνεται ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19-6-19. 0,31 είναι εδώ η χρέωση για κάθε μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, ιντερνετικά sportfm.gr. Κλικάρετε στο πάνω μέρος της σελίδας, εκεί που λέει Sport FM 94,6 live. Ανοίγει ο media player, μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε θέλετε. Fight Club 2.0 στο Facebook, για να δείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να κατεβάσετε το Fight Club application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Παιδιά, είπα το μήνυμα για τους κόσμους, είμαστε στο 19.600. Σπορ FM, ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμο στη λέξη Σκόρπιον, αποστολή στο 19.600, είναι και 24 η χρέωση για μία ώρα. Μέχρι τις 12 παρατέρατο, όσα μηνύματα θέλει ο καθένας, κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή. Λοιπόν, είμαστε στο 83 προς 84 τώρα. Θυμίζω Κολομβία-Αγγλία στο 0-1. Για τα απογευματινό, εντάξει, τα είπαμε. Γενικώς για όποιον και να περάσει από αυτό το ζευγάρι, η Σουηδία θα είναι πολύ σκληρό καρύδι για να την αντιμετωπίσει πια, και με ψυχολογία που παίρνει. Ο παιχνίδι, παρά τη φάπα που έφαγε από τη Γερμανία εκείνη την ανέλπιστη όπως πήγε το παιχνίδι, σήκωσε κεφάλι. Σήκωσε κεφάλι πραγματικά. Και να σου πει κάτι, όπως δείχνουν τα πράγματα, το Αγγλία-Σουηδία θα είναι καιρό παιχνίδι. Ενώ θα είναι παιχνίδι. Ναι. Physical. Πολύ. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πρέπει να πω πάντως, και συγγνώμη κιόλας δηλαδή που το λέω, αλλά όπως βλέπω τις δύο ομάδες σήμερα, προσπαθώ να θυμηθώ, δεν θα έλεγα ότι, δηλαδή θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να ευχαριστούν το ταμπλό η Αγγλία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πιο κοντά στην πρόξη, το γεγονός ότι βρίσκεται στους 8. Δηλαδή μάλλον το ταμπλό παρά τη δική της απόδοση. Ναι. Είναι το πρώτο σοβαρό παιχνίδι που δίνει η Αγγλία. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εδώ στην παιχνίδια της πλάκας, στους ομίλους, τα οποία τα πήρε εύκολα. Στο τελευταίο παιχνίδι με το Βέλγιο κατεβήκαν και δύο κουκουρούκου. Αυτό λέει, και θα περάσει χωρίς να κάνει κάτι αξιοζήλευτο, να το πω έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή βλέποντας υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή και το Βέλγιο δεν έκανε κάτι αξιοζηλεύτο, αλλά πάει τώρα να τρακάρει με τη Βραζιλία. Ναι, και επίσης έκανε μια τρομερή ανατροπή με την, ναι, με την Ιαπωνία. Δηλαδή έκανε κάτι. Νομίζω η μοναδική ομάδα μπορεί να συγκριθεί στο ότι έχει φτάσει στα προμητελικά χωρίς να έχει πιάσει σοβαρή απόδοση είναι η Ρωσία. Δεν μπορεί να πει τώρα για καμία, ούτε για την Κροατία, ούτε για την Ουρουγουάη, ούτε για τη Γαλλία, ούτε για τη Βραζιλία. Ο κ. Βλαδίμηρος πιθανότατα θα διαφωνεί με αυτό που Φαντάζομαι. Και αυτό ελπίζω και να μην φτάνουν στα αυτιά του αυτά που λέω. Να είσαι σίγουρος ότι φτάνουν όλα στα αυτιά του αυτά που λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Το αυτή του κ. Βλαδίμηρου είναι σαν το Έσελον. Αυτό το σύστημα που πιάνει συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις και τις καταγράφει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε τώρα, θα είμαστε ένα κολλασμένο τελευταίο. Κάτι πήγε να κάνει η Κολομβία. 5 λεπτά έχουμε, θα έχουμε και 5 καθυστερήσεις μέσα στο νερό. Τουλάχιστον. Μέσα στο νερό. Λοιπόν, και για να δούμε. Πιστεύω ότι μια καλή φάση ακόμα την έχουν οι Κολομβιάνοι. Για να δούμε.
έπαιξε φάουλ εδώ, έκανε, καβάλισε το Χέντερσον ο Φαλκάο. Λέγοντας για Μουντιάλ και δεν ξέρω αν είδες μεγάλες δηλώσεις. Και αν είδατε, κύριε, μεγάλες δηλώσεις Λουί Σουάρες εναντίον Γκριεσμάν. Όχι. Ο Γκριεσμάν, ναι, για κάποιο λόγο την έχει ακούσει ότι είναι μισός Ουρουγουανός. Δηλαδή. Δηλαδή. Έχει πει κατά καιρούς ότι εμένα μου αρέσει πολύ το μάτε, ότι εγώ μιλάω ισπανικά. Στις ομάδες του, ξέρω, όταν ήταν αθλητικό, είναι κολλητός με τον Γοδίν, του είχε βαφτίσει και την κόρη και τέτοια. Και δηλώνω ότι εγώ είμαι μισός Ουρουγουανός. Δηλαδή, γουστάρω πολύ την Ουρουγουάη, ναι, και εξωγώ είμαι μισός Ουρουγουανός. Πού το κακό μέχρι εδώ? Το κακό είναι να βγει μια συνέντευξη τύπου και πρέπει λίγο να rally the troops, που λέμε και στο χωριό μου. Βγαίνει λοιπόν ο Λουίς Σουάρες και προφανώς το ρωτάνε. Ναι. Έτσι δεν το λέει μόνος του, λέει ο Γκριεσμάν θα το αντιμετωπίσει το Σάββατο, έχει πει ότι είναι μισός Ουρουγουανός. Τι λέμε? Και λέει ο Λουίς Σουάρες. Λέει ότι είναι μισός Ουρουγουανός. Στην πραγματικότητα δεν ξέρει ποιο είναι το συνέστημα να είσαι Ουρουγουανός. Δεν ξέρει τι αφοσίωση και προσπάθεια χρειάζεται για να πετύχει το ποδόσφαιρο σε μια χώρα με τόσο μικρό πληθυσμό. Η Ουρουγουά έχει 3,5 εκατομμύρια κατοίκους και η Γαλλία 67 εκατομμύρια. Ναι. Μπορεί να έχει ίδιες συνήθειες, να γνωρίζει τη γλώσσα, αλλά δεν έχει το συνέστημα. Εμείς νιώθουμε διαφορετικά. Για μας το παιχνίδι με τη Γαλλία είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν για τον ίδιο είναι τόσο ιδιαίτερο. Είμαστε. Μήπως έχουν κοντρά. Έχουν νομίζω μια. Μήπως επειδή δεν πήγε ο Γκριεσμάν στην Μπαρτσελόνα το κρατάει μανιάτικο. Γιατί να το κρατάει μανιάτικο? Γιατί σου λέει εδώ θα αρχώσουν, θα κάναμε, θα ράναμε, αλλά εσύ έμεινε στην Ατλέτικο και όχι, δεν σε αναγνωρίζω για μισό Ουρουγουάνο. Αν ερχόσουν εδώ πέρα μπορεί να λέγαμε μας χωρίσαν και στη γέννα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό που λες. Νομίζω ότι είναι περίεργο παιδί ο Λουίς ο Σουάρες. Ναι. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Κάποιος άλλος είναι βλαμμένο παιδί, αλλά εγώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υιοθετήσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αλλαγή για την Ιγκλατέρα. Πα, βγαίνει ο Στέρλινγκ. Προφανώς για να ακούσει το χειροκρότημα. Not. Ναι. Ναι, not. Στο 88, αποθέωση, χειροκροτεί τον κόσμο, ο κόσμος τον αποθεώνει. Είμαστε σίγουροι, δεν ακούμε, αλλά είμαστε σίγουροι. Να τόσο Μουργέλ, στόπα. Στόπα, ναι. Μουργέλ, αλλά στο 88, ρε φίλε. Στο 88, ρε φίλε, το Μουργέλ. Λοιπόν, και ο Ουρουγουάη πάει τώρα, το γυρίζει σε, θα το γυρίσει 3-4-3, 2-3-5, τώρα πια δεν έχει σημασία. 88 είμαστε. Λοιπόν, ο Κιντέρο βγήκε για να μπει ο Μουριέλ. Δεν είδα ποιος μπήκε για την Αγγλία. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, ναι, να πεις. Τέλος πάντων, βγήκε ο Στέρλινγκ. Και μπήκε. Συγγνώμη, θα σου το πούμε αμέσως. Ο Βάρντι. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Και πάμε τώρα. Και πάμε για τελευταία όμορφα λεφτά. Λεπτά. Ελπίζω. Πόσο είναι το ρολόι, 88, 89 και 20. Ναι, να δούμε τις καθυστερήσεις, αυτό το λέω σε λίγο. Θα πρέπει να είναι κανονικά, κανένα πεντάρατο τουλάχιστον. Εντάξει, περιμένουμε, είναι για κρύπα να κλείσουν και πρέπει τελική. Ναι. Είναι καιρός να κλείσουν και αυτοί. Και μάλιστα το σημερινό ζευγάρι, να πούμε ότι είναι, παίζει το Σάββατο, δηλαδή έχουμε Ουρουγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Βέλγιο, να πούμε την Παρασκευή, είναι τα παιχνίδια της Παρασκευής. Και το Σάββατο είναι τα παιχνίδια Ρωσία, Κροατία και Σουηδία, Αγγλία. Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον την Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, και λίγο λιγότερο ενδιαφέρον το Σάββατο. Αλλά έτσι ήταν το ταμπλό εξ αρχής. Έτσι πήγαινε, αυτά δεν αλλάζουν, είναι προκαθορισμένα. Τα παιχνίδια θα είναι 5 και 9, να πούμε πάλι. Δηλαδή 5 το ένα, 9 το άλλο. Ενώ μετά από εκεί και πέρα πάμε στους ημιτελικούς, οι οποίοι θα είναι και 2-9, και τελικώς νομίζω ένα απόγευμα. Εντάξει, έχουμε καιρό, μέχρι τότε θα τη βρούμε την. Άρα τώρα αρχίζουν οι καινές μέρες. Δηλαδή αύριο μεθαύριο με τις καινές μέρες. Παρασκευή, Σάββατο το πρέπει τελικά. Κυριακή, Δευτέρα καινές μέρες. Τρίτη ο ένας ημιτελικός, Τετάρτη ο άλλος. Σάββατο ο μικρός. Πέμπτη Παρασκευή πάλι καινό. Σάββατο ο μικρός, Κυριακή ο μεγάλος. Έτσι πηγαίνει η ιστορία. Λοιπόν, τώρα φλιαρούμε λίγο, αλλά περιμένουμε να δούμε πόσες θα είναι καθυστερήσεις και να δούμε μήπως γίνει καμιά ωραία φάση στο Κολομβία-Αγγλία. Αν θα έχουμε έτσι λίγο suspense. Κολομβιανή πλέον με 5 παίκτες στην περιοχή και γιώμα. Εντάξει, λογικό είναι. Πια. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν έχεις βρει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Εγώ διαφωνώ, δηλαδή. Ναι, αυτό, μα γι' αυτό πήγα να το εξηγήσω. Τώρα, όταν δεν έχεις βρει ένα ολόκληρο παιχνίδι τον τρόπο να πλησιάσεις με ποδοσφαιρικό ορθολογισμό την περιοχή των Άγγλων, προφανώς τα τελευταία 5 λεπτά που είσαι πίσω θα πας με γιώμα. 5 τα λεπτά καθυστερήσεων. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι της παραπάνω από την Κολομβία σε αυτό το παιχνίδι, σε επίπεδο μπάλας, ενώ σε επίπεδο δημιουργίας.
Από την Αγγλία περιμένουμε πάνω κάτω αυτό που βλέπουμε. Δεν, ξέρεις, δεν είχαμε απαιτήσει καλύτερη μπάλα, ας πούμε, από την Αγγλία. Yeah. Περιμέναμε μια συνέπεια, μια αυταπάρνηση, ξέρεις, Harry Kane, αυτό, δυναμισμός κλπ. Από την Κολομβία, με χωρίς χάμες, εγώ περίμενα κάτι καλύτερο σε επίπεδο φαντασίας, δημιουργίας, τρίπλας ένας με έναν, κάπως yeah. λίγο πιο ορθολογικά. Τώρα αυτό το πράγμα που βλέπουμε, κλωτσά, γιώμα από οποιοδήποτε σημείο πάρουμε την μπάλα, στείλτε κόσμο στην περιοχή, δεν είναι η Κολομβία, δεν είναι Λάτιν ποδόσφαιρο αυτό, είναι λίγο ό,τι να είναι. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το έχω πάρει ο Χέντερσον, είναι κάτω, δεν σηκώνεται. Αυτά ξανά. Εντάξει, έφαγε μια καλή κλωτσά. Ευτυχώς όχι τέτοια που να τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο τουρνουά ενδεχομένως. Με τούτα και με εκείνα το φάγαμε το ένα λεπτό. Το φάγαμε. Φάγαμε. Κατάλαβες όμως, δηλαδή σκοπός επιτεύχθηκε. Φάγαμε το ένα, έχουμε άλλα τέσσερα. Όπως καταλαβαίνετε, στις pub αυτή τη στιγμή έτσι, και στα δημοσιογραφικά γραφεία στην Αγγλία πέφτουν βροχή προτάσεις για το αυριανό πρωτοσέλιδο. Mm-hmm. Έτσι. Η μία πιο γραφική από την άλλη. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Sun, ωστόσο, ήταν όλα τα λεφτά. Όσοι το είδατε, φαντάζομαι ότι το είδατε αρκετοί. Εντάξει, τέτοιο που προκάλεσε ακόμα για τη διαμαρτυρία του Κολομβιανού πρέσβη στην Αγγλία. Γιατί είπε, το σπάω, η χώρα τη Ακύρα, του καφέ και κάποιων άλλων πραγμάτων. Πάμε μόρια Αγγλία. Κάπως έτσι έγραφε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Παραλίγο να βάλει μια γκολάρα, αξεροκόμματο σουτ που λέμε. Ο Ουρίμπε. Μάλιστα. Καλά, μιλάμε τώρα για σουτ από τα 35 μέτρα. Mm-hmm. Θέλω να το δούμε στο replay. Μπορεί να πήγαινε και έξω, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η φάση. Ναι. Τέλος πάντων, το έβγαλε ο Πίκφορντ στη μοναδική νομίζω επέμβαση του παιχνιδιού. Ναι, από όσο θυμάμαι και εγώ. Και τώρα έχουμε corner και έχουμε, αν βλέπω καλά, αν προλαβαίνω καλά, 7 Κολομβιανοί πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή. 8! Όχι, 7. Καλά τους βλέπω. 7. Γκολ! Γκολ! Άντε! Μάλιστα. Άντε, ντε, να δούμε και παράταση. Ο Γέρι ο Μίνα. Μάλιστα. Ο Γέρι ο Μίνα. Μάλιστα. Είδε Σακύρα. Έτσι. Ο Γέρι ο Μίνα, ρε φίλε. Είχε κατέβει και ο Σπίνα. Τι, ναι, βεβαίως, γιατί να μην κατέβει. Ναι. Ο Γέρι ο Μίνα, ισοφαρίζει. Έχουμε Παύλο Κουστέρι. Άμεσα είναι εξάλλου και τέτοια. Ναι, ναι, στο 93ο λεπτό. Γεράει Μίνα, πρώτο γκολ τη Κολομβία, ο κεντρικό αμυντικό. Λοιπόν, πέτυχε τρίτο του γκολ στη διοργάνωση με τον ίδιο τρόπο. Κεφαλιά δεν μπόρεσε να τον νικήσει κανένα στον αέρα. Είχε ανέβει και ο τροματοφύλακα τη Κολομβία. Στο δοκάρι ήταν ο Τρίπιερ, δεν μπόρεσε να τη διώξει. Ο Πίκφορντ δεν μπόρεσε να κάνει ανάλογη απόκριση. Όπως θα λέγαμε τον Τρίπιερ που... η μπάλα τον τρύπησε, ναι. Ήταν κοντό. Εκεί πέρα δεν μπορούσε να τη διώξει γιατί έχει κάνει και αυτό το γέρι μπάλα. Ο σωματότυπος του Γέρι Μίνα είναι φυσικά εντυπωσιακός. Ναι, ναι, μιλάμε εντάξει. Είναι αυτό που λέμε θεριό. Έχει δείξει και τρομερά στοιχεία νομίζω. Παίζει και με τα δύο πόδια, δηλαδή είναι 22, παίζει σαν 30. Είναι τρομερά θετική εντύπωση. Μπράβο στην Μπαρσελόνα, δεν ξέρω που τον εντοπίσανε. Μπράβο του. Μιλάμε για παίχτη. Μιλάμε για παίχτη του ύψου 1,95 έτσι. 1,95. Δηλαδή καταλαβαίνει όλοι πόσο ψηλό είναι, πόσο θηριώδη που προκαλεί δέο δηλαδή απέναντι στον αντίπαλο επιθετικό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά λοιπόν, στο 23ο λεπτό και ενώ έχει δείξει ο διαιτητή 5 λεπτά καθυστερήσεις, η Κολομβία μάλλον στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Έτσι, και τώρα, μωρέ, Πέκερμαν που έχεις βάλει μέσα ότι θετικό έχεις, πώς το μαζεύεις το πράγμα. Έχω βάλει μια αλλαγή, θυμίζω. Ναι. Πώς το μαζεύεις το πράγμα. Θα το μαζέψει. Το θέμα είναι ότι αυτός που πρέπει να βγει είναι ο Φαλκάο. Πώς τον βγάζεις το Φαλκάο. Πώς βγάζεις το Φαλκάο. Εντάξει, δεν ξέρω και αν ο Φαλκάο μπορεί να βγάλει και παράταση. Ερωτήματο πρέπει να απαντηθεί. Εντάξει, τραυματίζει στους πανηγυρισμούς ο Μίνα. Ναι, ναι, ναι. Έπαθε καλαμπαλικιακό τράβηγμα. Εντάξει, τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Εντάξει, η Αγγλία έχει βάλει Βάρντι. Δηλαδή είναι μια λύση που μπορεί. Ο Βάρντι μια χαρά, εντάξει. Ναι. Ο Βάρντι μπήκε στο Στέρλινγκ. Μια χαρά. Μένει, παίζει. Καλά, με αυτό το Στέρλινγκ, οποιοδήποτε να έπαιζε αντί του Στέρλινγκ θα ήταν κέρδο. Και είναι πραγματικά απίστευτη επιμονή του Σάουθγκετ πάνω στο Στέρλινγκ που ναι, με διαθέτει ταλέντο, αλλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι αρνητικός. Δεν είναι επιμονή, είναι αιμονή. Ναι, ναι, ναι. Και τάμα, εγώ το λέω τάμα. Και είναι κατόρθωμα σε αυτήν την Αγγλία να βρει αρνητικό παίχτη. Είναι αλήθεια, γιατί όλοι έχουν αποδώσει μια χαρά. Πραγματικά ο Στέρλινγκ είναι φύρα. Δεν το συζητάμε. Και πλέον έχουν συμπληρωθεί και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων με την Αγγλία πλέον να προσπαθεί να βρει κάποιο γκολ για να μην πάει το μάτι. Τώρα στην παράταση τα ερωτήματα όντως τα έχει η Κολομβία, που αυτή τη στιγμή έχει 3 επιθετικούς στο παιχνίδι. Μουργιέλ, Φαλκάο και. Ναι, βέβαια, και πρέπει να κάνει
τώρα, ναι. Μια αναπροσαρμογή θα τη χρειαστεί για 30 λεπτά παράτασης. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια τώρα αυτό. Γενικότερα, οι αλλαγές που έχει κάνει ο Southgate είναι απλά πρόσωπα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε τακτική. Σωστό, σωστό. Δηλαδή και τον Dyer έχει βάλει, που πάλι είναι μια αξιοπρεπέστατη λύση. Ίσως να είναι και καλύτερη από το. Να σου πω, έχει και τέταρτη αλλαγή στην παράταση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε άλλη μία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ποιο λέει στο Φαλκάο να βγει. Λοιπόν, απομακρύνουν τώρα η αμυντική της Κολομβίας. Θέμα δευτερόλεπτο να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, καθώς θα διατηρηθεί παραπάνω καθυστέρηση λόγω των πανηγυρισμών των Κολομβιανών, οι οποίοι κράτησαν περίπου σε 1,5 λεπτό. Για να δούμε τώρα, μήπως η Κολομβία έχει και δεύτερο γκολ. Κακό φάουλ εδώ. Κουαδράδο τώρα από τα δεξιά. Με τον Μεσογιάνκο, όχι. Φάουλ δεν είναι. Άσε πλεονέκτημα. Όχι. Άξι, μπήκαμε στο 7ο λεπτό, όχι δεν νομίζω. Πάμε για παράτα. Ναι, παράταση. Τέλος. Σφύριξε ο διαιτής. 1-1 λοιπόν με αυτό τον buzzer beater, ας πούμε, των Κολομβιανών, με τον Γκέρι Μίνα. 1-1, σουφαρίζει τον γκολ του Κέιν και έτσι έχουμε η μειώρη παράταση. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν θέλει ο Southgate να σκέφτεται οποιοδήποτε ενδεχομένο πέναλτι. Ναι. Ωραία. Νομίζω πως όχι. Ευχαριστούμε, Παύλο. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Βέβαια τώρα στην παράταση. Εντάξει. Ταπεινή μου άποψη, ενώ απολύτως συμφωνώ μαζί στην Κολομβία, περίμενα κάτι παραπάνω. Μου φαίνεται με αδίκαιη ισοπαλία για τα 90 λεπτά. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καλύτερη. Τακτικά ήταν καλύτερη η Αγγλία. Έδειξε αυτό που έχει δείξει, την αυταπάρνηση και όλα αυτά. Εντάξει. Τώρα ο Μίνα εξακολουθεί και έχει το θέμα εκεί πέρα. Και αν πρέπει να είναι αυτός η αλλαγή, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η Κολομβία με τρεις επιθετικούς στο γήπεδο. Πάντως ο Μίνα κουτσένει εμφανώς. Για την παράταση. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα βρει την άκρη ο Πέκερμαν, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα έξτρα αλλαγής. Πάμε εμείς προς το παρόν σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Club δεύτερη ώρα. Είμαστε στο 97ο λεπτό. 7ο λεπτό της παράτασης. Σημαίνει αυτό Κολομβία-Αγγλία. 1-1 και να δούμε τώρα πώς θα τσουλήσει, τι προλάβα να μπουν Πέκερμαν και Southgate στους παίκτες και πώς θα χειριστούν το θέμα. Γενικώς μέχρι στιγμής είναι η αλήθεια, στις παρατάσεις που έχουν γίνει μέχρι εδώ δεν έχουμε δει κάτι. Ναι. Δηλαδή τα παιχνίδια που πήγανε στην παράταση είναι και τα παιχνίδια που πήγανε στα πέναλτι. Τα δύο, το Ισπανία-Ρωσία. Δεν θα σπάσει αυτό κάπου. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι και στα δύο παιχνίδια δεν υπήρχε ιδιαίτερα επιθετική διάθεση στην παράταση από καμία από τις δύο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αυτό περιμένω να δω στην πραγματικότητα. Πώς ακριβώς θα το χειριστούν. Ναι. Εδώ συνεχίσαν και κάνουν. Αλλά όντως από πλάγιο ήταν όμως. Γιατί σταματήσαν οι Άγγλοι? Δεν ξέρω. Τι έγινε τώρα ακριβώς εδώ? Α, υπήρχε δεύτερη. Όχι, δεν υπήρχε δεύτερη μπάλα μέσα. Κανονικά. Ναι, πλάγιο, δεν υπάρχει offside. Τι σηκώνουν χέρια? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Φτηνές δικαιολογίες τώρα, σταματήσανε αυτά. Θέλετε να σταματήσετε τη μεγάλη Κολομβία τώρα, να κάνει, φοβάστε. Ναι. Φοβάστε, θέλετε την Αγγλία στα προημιτελικά, ε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε και να γίνει κάτι άλλο σπουδαίο, ας μιλήσουμε για κάτι πραγματικά σπουδαίο. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα, ασχέτως του. Μάλλον όχι, πριν πούμε αυτό, συγγνώμη, δεν το ξεχάζω, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό. Πρέπει εδώ πέρα να στείλει ο κόσμος, μην ξεχαστούμε. Θυμίζω, λοιπόν, παρακαλώ την προσοχή σας, ότι ο Ήρων, ο κορυφαίος ιδιώτης, παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, ως μέγας χορηγός της συναυλίας των Scorpions, για πρώτη φορά στο Καλή Μάρμαρο, ναι, μας προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Τριλικού Συγκροτήματος Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Καλή Μάρμαρο. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας σήμερα και θα έχουμε και άλλες δύο την Πέμπτη, τις οποίες μπορείτε να κερδίσετε στέλνοντας μήνυμα μέχρι τις 12 παρατέταρτο ή μηνύματα όσα θέλετε. Ως εξής, με τον εξής τρόπο. Γράφετε Sport FM στην αρχή του μηνύματος με λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Scorpions και στέλνετε το μήνυμα αυτό στον αριθμό 19600. Χρέωση 1,24 ευρώ ένα μήνυμα. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή. Μετά τις 12 παρατέρω τα μαζεύουμε και κάνουμε την κλήρωση. Γεμίζει Media Tech δηλαδή. Και σας ανακοινώνουμε. Ο αγνός σουρεαλισμός θα είναι να γίνεται κλήρωση την ώρα που εκτελούνται τα πέναλτι στο παιχνίδι αυτό. Ναι. Αναγνώση υπέροχο σουρεαλισμός. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε κάντε τα κουμάντα σας.
έτσι, γιατί δεν χάνεται αυτή η συναυλία, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, όπως επίσης θέλω να σας πω ότι... Για όλους... δηλαδή, το παίξε, μετά το παίξε Τσιτσάνι μου θα είναι το παίξε Κλάους Μάινε. Ναι. Για να το πούμε δηλαδή... Κλάους Μάινε μου, εντάξει, δηλαδή... Εντάξει, σωστό. Αλλά το Μάινε έχει και το δικό μου. Σωστό, μέσα, σωστό, σωστό. Λοιπόν... Για όλους σας που μαζεύετε τον κόσμο σπίτι σας για πίτσες και μπάλα και τέτοια, μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό eFootball στο τέλος της παραγγελίας από το eFood για να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε τηλεόραση 49 inch, PlayStation 4 και πολύ δωρεάν φαγητό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έφτασε 11 και 4, αλλά παρότι η ώρα πέρασε, είναι αδύνατον κυρίες και κύριοι να μην αναφερθούμε στην πραγματικά σπουδαία είδηση της ημέρας. Ναι. Μοναδική πραγματικά σπουδαία είδηση της ημέρας, διότι σήμερα μπορεί να περάσει Κολομβία και να φωταγωγηθεί Κολομβία, μπορεί να περάσει Αγγλία και να φωταγωγηθεί Αγγλία, αλλά είτε περάσει Κολομβία είτε περάσει Αγγλία, από αυτή την ώρα και όσοι είστε σε εκείνη την περιοχή μπορείτε να βεβαιώσετε, έχει ήδη φωταγωγηθεί το Ζεφέρι. Το Ζεφέρι είναι φωταγωγημένο από άκρου εις άκρον. Στο Μενίδη έχει στηθεί με μεγάλο πανηγύρι, έχει κατέβει ο κόσμος στις πλατείες, στα Λιώσια, παντού. Στην Αγία Βαρβάρα, παντού. Στην Αγία Βαρβάρα, βεβαίως. Όλοι οι συμπατριώτες του σπουδαίου Σεμπά, του Χρυσοβαλάντη Σεβαστιανού Χαριλόπουλου, όπως είναι το πλέον στο όνομα. Ακριβώς, λοιπόν. Ο οποίος για το ευτελές και κωμικό για την αξία του ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ενημερωθήκαμε από τον Ολυμπιακό. Να σου πω κάτι. Στους σπουδαίους παίκτες όμως δεν μπορεί να τους κουφράσει το δρόμο. Αυτό είναι. Τους δίνει το δικαίωμα να πάνε όπου θέλουν με ένα συμβολικό ποσό. Σωστό. Σωστό. Αυτό, ναι. Μόνο για να μην του κόψει τα φτερά. Δηλαδή, τι να του πει τώρα, ότι όχι, φέρε μου τα λεφτά. Εντάξει, πλάκα-πλάκα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε λεφτά από το Σεμπάτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Πού να το πει τώρα, είναι υπάρχει εγώ τύπου 800.000, κάτι τέτοιο από την ιστορία. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Πόσο. Και διάβασα σήμερα, φίλε, και πραγματικά. Όχι, 1,5 μοίρο που να τον είχε πάρει. Νομίζω το, λιγότερο. Λιγότερα. Τέλο πάντων, κέρδο έβγαλε σίγουρα. Λοιπόν, όπα, έχουμε την πρώτη αλλαγή. Η Αγγλία κάνει την αλλαγή, την παράταση, βγάζει το Γιάνν και βάζει το Ρόουζ. Ναι. Μάλιστα. Okay. Αν είδα καλά σήμερα από αυτά που διάβασα, ο Σεμπά έγραψε 99 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Παρά 1%. Θα σου πω αμέσως, έγραψε 97. Συγγνώμη που στο χαλάω. 99 εγώ διάβασα. Μήπως δεν έχουν κάποιος βάλει τίποτα, κάνα κύπελο, κάνα τέτοιο όμως δεν έχουν βάλει. Εγώ είδα 99 σήμερα γιατί μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Και 11 γκολ. Ένα γκολ σε 9 μάτς. Ναι. Όσο τον αφήσαν να παίξει. Ναι. Εννοούμε, έτσι. Ναι. Όχι αυτά. Μόνο φέτος δεν σκόραρε ο Σεμπά. Με τον Ολυμπιακό, στην περσινή δηλαδή σεζόν που είχε φάει τον τρελοπάγκο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα θα τα παστελώνει με την φανέλα της Chongqing Dangdai Lifan FC. Έξω από τα γραφεία της οποίας είδαμε τον Σεμπά να βγάζει μια υπέροχη φωτογραφία. Η Chongqing, η οποία να πούμε ότι τερμάτισε δέκατη στο περασμένο πρωτάθλημα Κίνας. Και η διοίκηση έβαλε επιτέλους ψηλούς στόχους. Πήρε Πάολο Μπέντο. Και μαζί με τον Πάολο Μπέντο. Δηλαδή, Πάολο Μπέντο, από όλους αυτούς που συνεργάστηκε στον Ολυμπιακό, και έβαλε στο κάτω το άλμπουμ της Πανίνη του Ολυμπιακού και με το δάχτυλο. Λοιπόν, ευκαιρία για την Κολομβία εδώ. Και με το δάχτυλο σημάδεψε το Σεμπά. Είπε απαράβατο όρο στο συμβόλαιο. Ήταν ότι εδώ, OK, έρχομαι εγώ στην Κίνα για να δουλέψω, θα μου πάρετε Σεμπά. Λοιπόν, ο Φαλκάο είναι τον οποίο, ο οποίος νομίζω, επειδή σπρώχτηκε τελευταία, του κάνει ένα ωραίο τζάρτζο ο Μαγκουέρ, γι' αυτό και δεν μπορέσει να βάλει καλό. Γιατί αυτή είναι φάση Φαλκάο για γκολ. Είναι η αλήθεια. Αλλά δεν βάζει καλά το κεφάλι του. Είμαστε στο 104, κυρίες και κύριοι. Παραμένει το 1-1. Λοιπόν, και πάει λοιπόν ο μεγάλος Σεμπά στην Chongqing Lifan από δέκατη για να τη βγάλει πρώτη και γίνεται συμπαίκτης του Νικολάς του Αγκύρε, θέλω να σου πω, του επιθετικού, του 28χρονου Αργεντινού επιθετικού μέσου της Λανούς, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος που θα τον τροφοδοτεί. Γίνεται συμπαίκτης του μεγάλου Άλαν Κάρντεκ. Θυμόμαστε τον Άλαν Κάρντεκ, το μεγάλο center four, ο οποίος είχε βρεθεί και πάρα πολλές φορές στα πρόθυρα της Εθνικής Βραζιλίας, χωρίς να μπορέσει ποτέ να παίξει στην Εθνική Βραζιλίας. Ο μεγάλος παστελωτής, ο οποίος παίζει από το 2016 εκεί, θέλω να πω.
ένα παίκτη με ένα, με ένα υπέροχο όνομα που δεν μοιάζει Βραζιλιάνος, αλλά είναι, γιατί είναι ο Άλαν ο Κάντε, Κοντεσόζα, ο Περέιρα, ο Τζούνιορ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί είναι μόλις τα 29, δηλαδή έχει φτιάξει, είναι και ομάδα μέλλοντος η ομάδα της Λιφάν, θέλω να πω. Στην ομάδα επίσης βρίσκεται ο 33χρονος Φερναντίνιο, άλλος ένας Φερναντίνιο, ο οποίος πήγε εκεί από την Γκρέμιο. Βραζιλιάνικη παροικία θα λέγαμε. Ναι. Ο οποίος είναι ακραίος. Έχει παίξει πολλές ομάδες. Η Γκρέμιο ήταν η τελευταία. Πλέον στην Τζον Κίνγκ Λιφάν έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Και τρίτος Βραζιλιάνος και τελευταίος ξένος της παρέας. Τώρα σε μπάθα γίνει ο τέταρτος Βραζιλιάνος. Είναι άλλος ένας Φερναντίνιο. Ένας δεύτερος Φερναντίνιο. Ο Σάβας, να λέμε. Ναι. Ο οποίος είναι και αυτός ακραίος. Και είναι 25 χρονών. Και δεν έχει τίποτα σπουδαίο να επιδείξει στη ζωή του, αλλά πλέον θα τον κάνει και αυτόν μάγκα ο Σεμπά. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Σεμπά στα 26 του πηγαίνει στην Κίνα, στην καλύτερη φάση της καριέρας, στην καλύτερη μόνο φάση. Μόνο 26 του... ο Σεμπά. Μόνο 26 του. Τον είχα μεγαλύτερο εγώ, τον είχα για 28. Όχι. Είναι γεννημένος Ιούνιο του 92. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρε το νούμερο 34 για κάποιο λόγο. Μας έχει συνηθίσει σε περίεργα νούμερα. Σεμπά το 92 είναι στον Ολυμπιακό. Θυμίζω τα χρόνια της γέννησής του. Το 34, τώρα κάποιοι κακεντρεχείς δεν ξέρω τι μπορεί να πούνε. Εντάξει, κάποιοι κακεντρεχείς μπορούν να πούνε κάποια πράγματα για την ηλικία του. Κάποιοι άλλοι μπορούν να πούνε κάποια άλλα μεγέθη, ξέρω εγώ, που μπορεί να συμβολίζει το 34. Θέλω να πω, ο καθένας μπορεί να βγάζει ό,τι συμπέρασματα θέλει. Αυτό μπορεί να συμβολήσουμε τα χωμάτινα γήπεδα του Ζεφυρίου, στα οποία πέρασε τα νιάτα του. Τα γκολ που θα πετύχει φέτος. Σωστό. Σωστό. Οτιδήποτε. Βεβαίως. Λοιπόν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Σεμπά. Βεβαίως. Μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Και πάμε στον Παύλο Κουστέρη. Ο οποίος να πούμε και ένα γραφικό. Δεν ξέρω, περιμένει το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά του. Και ποιο είναι αυτό? Χρόνια πολλά. Τώρα το μάθαμε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, το πρώτο τέταρτο, βλέποντας τελείως διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με ό,τι βλέπαμε σε όλο το προηγούμενο 90 λεπτό. Καθώς η Κολομβία από όρια της αυξημένης ψυχολογίας της, τονωμένης ψυχολογίας της μετά τον γκολ του Μίνα στο 94 λεπτό, πιέζει την Αγγλία, έχει πάρει την έννοια της αναμέτρησης, είναι πολύ καλύτερη σχέση με τους Άγγλους, τη στιγμή που οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ φαίνονται χαμένοι, φαίνονται πάρα πολύ επηρεασμένοι μετά την εξέλιξη που πήρε το μάτς στην κανονική του διάρκεια. Και μένει να φανεί πώς μπορούν να αντιδράσουν, όχι τόσο στο να σκοράρουν, όσο στο να μην δεχτούν γκολ. Γιατί αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι μέσα στην δεκάδα της Κολομβίας Μουριέλ, Φαλκάο, Μπάκα, οι οποίοι μπορούν από το πουθενά να σκοράρουν κόντρα σε μια άμυνα η οποία είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από όλο όσα συνέβησαν στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να τους λέει ο Κάθης και ο Southgate που τους έχει μαζέψει στο κήπεδο. Να τους λέει, παιδιά, ξέρω ότι σας κόβει κρύος υδρότας όσο πλησιάζουν στα πέναλτι. Κάντε κάτι γι' αυτό. Και όχι μόνο αυτό, όταν ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ την έχει πατήσει και ο ίδιος, ναι, έτσι, τους έχει τρελάνει στην προπόνηση όλες τις προηγούμενες μέρες στα πέναλτι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προπονηθεί μια ομάδα στα πέναλτι, είναι αλήθεια. Αλλά ο ίδιος στις προπονήσεις, εκτός από τις σημαίνες φάσεις που δουλεύει πάρα πολύ, είναι μια πραγματικότητα αυτό και έτσι κι αλλιώς έχει φανεί στα παιχνίδια, μένει να δούμε αν όντως και στα πέναλτι μπορεί πραγματικά να προπονηθεί μια ομάδα. Ή αν είναι καθαρά θέμα ημέρας. Για να δούμε, θα φτάσουμε μέχρι τα απέναντι. Έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα στην παράταση. Μπας και δούμε κάτι εκεί. Αν πάντως αλλάξει κάτι και δεν πάει το παιχνίδι στα απέναντι, αυτό φαίνεται πιο πιθανό να το κάνει η Κολομβία πάντως με την εικόνα που έχει στο διάρκεια. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι. Ωραία, Παύλο, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Να πούμε στην ανάπαυλα που δεν υπάρχει αλλά πάντα γίνεται ανάμεσα στα δύο μηχανά. Να πω επίσης τώρα, δεν το πήρα χαμπαρί, ευτυχώς υπάρχουν πιο παρατηρητικοί, ότι την ώρα που οι Κολομβιανοί γκρίνιαζαν για το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος τους, ο Μοχίκα είχε πάει και έσκαβε με το παπούτσι τη βούλα. Πόσο παλιακό. Για να κάνει το γκέιν να στοχίσει. Ναι, τρομερά πράγματα. Να βλέπουμε και τον Εστεμπάν τον Καμπιάσο. Δεν το είχαμε ξεχάσει, το δουλεύει. Ναι, βεβαίως, στο τεχνικό επιτελείο της Κολομβίας. Της Κολομβίας μαζί με τον Χάμες, εκεί πέρα είχαν κατέβει και μιλούσαν στους παίκτες. Εντάξει. Όταν είχαμε πεντάλεπτη διακοπή, δηλαδή κάποτε ξέρεις και διακοπές, γίνονταν απλώς για νερό. Δηλαδή γίνονταν, αλλά λέγανε παιδιά, ένα λεπτό για να πιούμε νερό και αλλάζουμε. Ναι. Τώρα το κάναμε πεντάλεπτο. Πεντάλεπτη τη διακοπή. Εντάξει. Άγχος στις κερκίδες. Λογικά είναι αυτά τα πράγματα. Και πάμε για δεύτερο ημίχρονο.
Νομίζω ότι θα συνεχίσει, θα το κυνηγήσει το παιχνίδι η Κολομβία. Και στην Αγγλία θα πιστεύω αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχουν προβλέψει να τους πάρουν ως καλεσμένους, αυτή τη στιγμή αρχίζουν όλοι και ψάχνουν τηλέφωνα, Stuart Pearce, ναι, ξέρεις, και διάφορους τέτοιους έκτακτοι καλεσμένοι, διότι παιδιά έρχεται η ώρα σας και κάτι πρέπει να βγείτε να πείτε. Αν όχι πριν τα πέναλτι, δεν πειράζει, πείτε τα και μετά. Ναι, πείτε τα. Πείτε, γιατί... Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, δεν ξέρω αν ήταν offside το Vardy. Ναι, μάλλον ήταν. Για να κουνάει το κεφάλι, ναι, για να δούμε. Ναι, ναι. Και ήταν. Ήταν. Απλά να δω αν σηκώθηκε η σημαία του. Δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Δεν το σηκώθηκε ο βοηθός. Ο Vardy το χάσε. Αλλά ήταν. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, και ψάχνουμε τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ξανά την ιστορία. Πότε οι Άγγλοι, ποτέ σε πέναλτι οι Άγγλοι. Δεν γίνεται, δεν μπορούν τα παλικάρια. Θυμάστε τότε που δεν τα καταφέρανε και δεν τα καταφέρανε. Και καλός ή κακός, στην Αγγλία αυτά συζητώνται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Και οι παίκτες, κυρίως τα παίρνουν πιο σοβαρά από ό,τι οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει, να το πω διαφορετικά, μία εθνική της οποίας οι παίκτες γνωρίζουν καλά την προϊστορία της ομάδας τους στα πέναλτι, είναι η Αγγλία. Ναι. Γιατί το ακούνε συνέχεια και το διαβάζουν από μικρά παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία. Να δούμε, έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Να δούμε εάν θα πάνε στα πέναλτι. Η Κολομβία είναι λογικό να είναι και πιο επιθετική, διότι με τρεις επιθετικούς που έβαλε μέσα προκειμένου να ψάξει την ισοφάρη στο τέλος, προτιμάει να έχει εκείνη την μπάλα στα πόδια της και να επιτίθεται παρά να χρειάζεται να αμήνεται. Ναι. Οπότε δεν είναι και παράλογο. Απ' την άλλη μεριά, τώρα τι μπορεί να κάνει η Αγγλία σε μια κόντρα. Πριν είχε την ευκαιρία του Vardy, τώρα προσπάθησε κάτι να κάνει, τα κατάφερε. Γενικά η Κολομβία τι θέλει, θέλει να έχει εκείνη την μπάλα και να ζορίσει τους Άγγλους, οι οποίοι είναι στην επίθεση τώρα. Πάει να γίνει ένα σουτ, θα μπλοκαριστεί. Έχουμε ουσιαστικά μπλοκ πάνω στο σουτ και η Κολομβία απομακρύνει, ψάχνοντας κάποιον από τους παίχτες που έχουν μείνει μπροστά. Γιατί μπαίνουν και μπροστά οι Κολομβιανοί, δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι πίσω. Τι να γυρίσει, το Φαλκάο να γυρίσει πίσω, δεν προβλέπεται για την εσό του. Ναι. Λοιπόν. Με παλιά βγαίνει ο Πίκφορντ. Να πω στο μεταξύ, έτσι, άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση τη σημερινή ημέρα. Πριν από λίγες μέρες, η Μίλαν αποκλείστηκε, έτσι, για παραβίαση από την Ευρώπη, για παραβίαση του Fair Play. Λοιπόν, σήμερα η UEFA ανακοίνωσε. Πήρε όμως το Pepe Reina, η Μίλαν. Ναι, βεβαίως. Σήμερα όμως η UEFA ανακοίνωσε ότι η αντίστοιχη αθωωτική κρίση που είχε γίνει για την Παρί. Θυμάσαι που είχε γίνει έρευνα που λέγαμε ένα χρόνο και που είχαν πει ότι εντάξει, οκ, απλώς βρείτε 80 εκατομμύρια, καλύψε τα έξοδά σας, θα δούμε. Σήμερα λοιπόν η UEFA είπε ότι είναι πιθανό να αναθεωρήσουμε. Γίνεται αναψηλάφιση της υπόθεσης ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό προς το αποτέλεσμα. Σωστό. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βρεθεί κάτι σε βάρος της Παρί. Σωστό. Ωστόσο, όπως φαίνεται, μετά τα 80 εκατομμύρια δεν βγαίνει η Παρί και να βρει, διότι αυτή τη στιγμή, 1η Ιουλίου, προχθές, ναι, ενεργοποιήθηκε η ρήτρα για τον Εμπαπέ. Η ρήτρα έχει ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο, όταν σώθηκε μαθηματικά η Παρί. Όχι, και οριστικοποιήθηκε η συμφωνία τους. Ναι. Η ρήτρα, η υποχρεωτική αγορά του Εμπαπέ έγινε 1η Ιουλίου. Ναι. 180. Άρα, 180. Α, και 222 για τον Νεϊμάρ. Α, 402 φτάσαμε, ναι, ήδη. Τι έχουμε πάρει από πολλές φέτος, 64. Ναι. Θα έχουμε ένα θεματάκι. Θαρώ. Έκτος αν πουλήσουμε τον Νεϊμάρ στο κορόιδο τον Μπέρεθ 250. Μπράβο! Αρχίζεις και μιλάς και ποδοσφαιρικά και επιχειρηματικά μαζί. Εντάξει, αυτό που είναι αστείο είναι να γράφεται ότι οι ομάδες από το Μάντσεστερ γλυκοκοιτά τον Εμπαπέ. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πουλήσεις κάποιον από τους δύο προφανώς αυτή τη στιγμή ως Παρί, γιατί έχεις μπλεξίματα με το Financial Fair Play, προφανώς και είναι ο Νεϊμάρ και όχι ο Εμπαπέ. Προφανέστατα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να πούμε ότι με βάση τα όργια, τα οικονομικά που έχει κάνει η Παρί με όλες αυτές τις περίφημες χορηγίες του Κατάρ κτλ., είναι αστείο να τιμωρείται εσύ η Μίλαν και να μην τιμωρείται, ναι, η Παρί. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Που έβγαλε στο τέλος και συγκινητικό βίντεο. Ναι. Ποια ομάδα το έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, okay, έκανε και τις κουτσουκέδες η Μίλαν. Ναι, σίγουρα. Να γλιτώνει η Παρί και να τιμωρεί τη Μίλαν.
Ναι, αρέσει. Εντάξει, δηλαδή είναι... Θα τολμούσαν ποτέ με Μπερλουσκόνη να το κάνουν αυτό, πλάκα Γιάννη μου. Κάνεις, πλάκα κάνεις. Βρήκα την ευκαιρία εκεί τώρα που μπήκαν αυτοί οι Κινέζοι, τα, οι μυστήριοι εκεί που δεν ξέρουν και αν έχουν λεφτά, τι δεν έχουν κτλ. Να τιμωρήσουν τη Μίλαν. Θα τολμούσαν στο Σύριο να κουνηθούν. Και αν το σκεφτούν, θα του έρχεται δύο μπουγκαμπούγκα ο πρόεδρος εκεί πέρα και θα τα ξεχνάνε. Για ποιο Ρονάλντο να πάει Γιουβέντους τώρα. Χάσε τώρα και διαβάζει και εσύ. Καλά, οι Ιταλοί το έχουν βγάλει. Δεν είναι πως θα είναι κουτσομπολιό. Έχει βγει, του δίνει 30 εκατομμύρια. Αν φύγει για μένα ο Ρονάλντο, μόνο για να πάει στην Αγγλία θα φύγει. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά άλλο. Καλά, άδομα. Τέλο λοιπόν. Τελικά πρέπει να πω ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν. Ναι. Κάνουν την προσπάθειούλα τους να μην φτάσει το μάτς στα πέναλτι. Τώρα πήρε προφανώς χαμπάρι η Αγγλία ότι έχει λιγότερους αμυντικούς η Κολομβία από ό,τι συνήθως. Έχει τώρα θέμα ο Walker γιατί έχει σφίξιμο στο πόδι, δεν μπορεί να τρέξει. Ναι. Και αν δεν μπορεί, σημαίνει ότι για 10 λεπτά ουσιαστικά η Αγγλία θα παίζει με 10 παίκτες και ένα παίκτη ο οποίος απλώς θα στέκεται στο γήπεδο. Mm-hmm. Και δεν θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο, θα είναι λίγο κορίνα. Θα δούμε. Μπασοτός, έχουμε 10 λεπτά και ακόμα. Λοιπόν, για να μην χάσουμε και το τέλος, παρακαλώ. Είναι 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα γρήγορο τραγουδάκι και να γυρίσουμε να δούμε το τέλος του παιχνιδιού. Αν έχουμε πέναλτι μαζί και στα πέναλτι και ό,τι χρόνος περισσέψει για τα δικά σου μηνύματα με τα οποία παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Ναι, αλλάξει κάτι. Όση ώρα λείπουμε. Προσπαθούν οι αλήθεια είναι και οι δύο ομάδες. Ναι. Πας και γλιτώσουν τα πέναλτι, κάνουν την προσπάθειά τους να βάλουν κάποιο γκολ. Θα πούμε ότι γίνανε και αλλαγές, ακόμα δύο αλλαγές, μία για κάθε ομάδα. Ο Ζαπάτα μπήκε στη θέση του Άριας για την Κολομβία. Ο. Ποιος πήγε για την Αγγλία, κόλλησα. Ο Ρόουζ. Ναι, ο Ρόουζ είχε μπει στη θέση του Γιάνγκ και μετά μπήκε και ο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ, ναι, έχεις δίκιο. Και μπήκε ο Τρίπερ. Ο Τρίπερ βγήκε. Ο Walker που είχε τα προβλήματα για το τσίπημα. Σωστό. Λοιπόν, οπότε κλείσαμε και με τις αλλαγές. Ναι, και με τις τέσσερις για κάθε ομάδα. Η Αγγλία έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά και προσπαθεί εκεί. Δεν θα γίνει κάτι, θα απομακρυνθεί η μπάλα και θα βγει πλάγιο. Διαμαρτύρονται ότι έγινε επιθετικό φάουλ στον Ουσπίνα. Ναι, για τον Ουσπίνα δεν είναι λίγο ζαλισμένο. Παιδιά, για τον Καβάνι δεν ξέρουμε. Αν θα προλάβει να παίξει, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και δεν ξέρω μήπως και οι Ουρουγουανοί το κρατάνε αυτό, γιατί έχει σημασία αυτό αυτή τη στιγμή για τη Γαλλία. Εγώ λέω ότι όσο δεν μαθαίνουμε, το πιθανότερο είναι να μην παίξει. Ναι. Λέω, αλλά το κρατάνε για να τον υπολογίζουν οι Γάλλοι στα σχέδιά τους. Ναι. Και αν μην ξέρει μέχρι τελευταία στιγμή, θα παίξει, θα είναι στον πάγκο, θα είναι έξω. Ποτέ δεν ξέρει. Ο Χάμες, ας πούμε, σήμερα δεν ήταν στον πάγκο. Ναι. Να δούμε. Θα έχουμε όντως άλλο παιχνίδι όπως και σήμερα με τον Χάμες, έτσι και με τον Καβάνι. Είναι δυσβάστακτη και ίσως και μη διαχειρίσιμη απώλεια. Όσο ήταν ο Χάμες για την Κολομβία, το οποίο φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Κολομβία ήταν παντελώς ασύνδετη. Το κέντρο, τέλος πάντων, με την επίθεσή της τουλάχιστον. Έτσι και με τον Καβάνι, οπωσδήποτε κολώνα για την. Την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη, οπότε έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ή όχι. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας της παράτασης. Να δούμε αν θα έχουμε καθυστερήσεις. Δεν ξέρω, και αν έχουμε, πιστεύω, maximum κάνα λεπτό. Ναι. Δεν το βλέπω για παραπάνω. Είμαστε στο 120. Να κλέψουμε εδώ πέρα οι Κολομβιανοί. Να κερδίζουν το πλάγιο. Εντάξει, κοιτάει και ο διαιτητής το ρολόι. Δεν το βλέπω να κρατάει κιόλας καθυστερήσεις, να σου πω την αλήθεια. Και δεν γίνανε και μεταξύ μας. Δεν είχε και ιδιαίτερες. Είχαμε και ιδιαίτερες παύσεις στο παιχνίδι. Θα δούμε όμως. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα αν θα έχουμε καθυστερήσεις. Η Κολομβία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Ίσως μια τελευταία γιώμα. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει και είναι ένα λεπτό. Ένα τελευταίο λεπτό για να δούμε εάν το παιχνίδι αυτό θα είναι το τρίτο της φάσης των 16, το οποίο θα κριθεί στα πέναλτι.
Λοιπόν, έχουμε και Παύλο Κουστέρι. Να το περάσουμε μαζί αυτό. Βέβαια να το περάσουμε μαζί. Με Κουστέρι, εννοείται. Έτσι, παιδιά, να μοιράζει το πόνο. Να μοιράζει το πόνο. Είναι πιο ελαφρύ. Λοιπόν, είμαστε καθυστερείς του δεύτερου χρόνου τη παράταση. Με την Κολομβία να είναι στο προσκήνιο και έξω από την περιοχή. Από τα αριστερά. Καθυστερεί λίγο ο αριστερό οπισθοφύλακα τη Κολομβία. Περνάει προ τη στιγμή τον Τρίπιερ. Τελικά βγαίνει μαζί με την μπάλα εκτό αγωνιστικού χώρου. Out. Νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Οι δύο ομάδε θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Το χειρότερο σενάριο που μπορεί να φανταστεί η Αγγλία, πόσο μάλλον όταν είχε την πρόκριση στα χέρια της μέχρι το 93ο λεπτό, εκεί που δέχτηκε τον γκολ της σοφάρισης από τον Γέρι Μίνα. Και για να δούμε λοιπόν αν θα σπάσει αυτή η κατάρα των Άγγλων ή αν θα συνεχιστεί πλέον με δράσεις αυτή η φορά τους Κολομβιανούς. Ναι, έχουμε λήξη του παιχνιδιού και της παράτασης. 1-1 πλέον οι δύο ομάδες θα τα πούν στα πέναλτι. Βέβαια, η Αγγλία μέχρι τώρα στη διοργάνωση δεν έχει χάσει πέναλτι και δεν έχει κερδίσει και λίγα. 3. Όλα έστωχα από το Harry Kane όμως, έτσι. Σωστό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάρουν μερικές ανάσεις από εδώ για όλους τους παίκτες. Έχει περάσει το μάτι για τους Άγγλους και ο Μάρκους Ράσφορντ. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη διαδικασία των πέναλτι. Πίκφορντ από τη μία πλευρά στο τέρμα. Από την άλλη, ως Ποσπίνα, δύο δραματοφύλακες με θητεία και νυν καριέρα στην Premier League. Έτσι. Έχει ίσως και αυτό το ενδιαφέρον. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα σε έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας για να δούμε τα πέναλτι, τα χτυπημένα των πέναλτι, μέχρι οι παίκτες να πάρουν οδηγίες, να πιούν τα νερά τους, τα σχετικά τους. Όχ, μάνα μου τώρα. Όχ, μάνα μου, μανούλα μου. Εντάξει. Εντάξει, και όπως λέει ο Windy City, αυτός ο Αλίτης ο Μίνα έκοψε το μονοκάμαρο του Τσαού σήμερα. Δεν έχει κοσάρικο από στόικα. Εντάξει, βιάζεστε. Εντάξει. Πώς θα προλάβεις, αυτό σου λέει. Κάτσα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θυμίζω η Αγγλία. Μουντιάλ 1990. Το περίφημο παιχνίδι με τη Δυτική Γερμανία. Με Μπρέμε και Λίνεκερ. 1-1. Πάνε στα πέναλτι. Ωραία. Mm-hmm. 3-3. Μπαμ μπαμ μπαμ. 6 δηλαδή εύστοχα. Τέταρτο πέναλτι, Στιούαρτ Πίρς. Το χάνει. Το χάνει. Ναι. Το βάζει ο Τον. Ο Γόντλεκ τελεί πέμπτος. Το χάνει και αυτός. Mm-hmm. Γεια σου Αγγλία. 6 χρόνια μετά. Στο Euro πλέον. Mm-hmm. Το 96. Mm-hmm. Πάλι με τη Γερμανία. Ενωμένη πια η Γερμανία εκεί. 1-1. Πάμε στα πέναλτι. 5 εύστοχα για τις δύο ομάδες. Γκάρεθ Σάουθγκέιτ. Ναι, αυτός εδώ πέρα που είναι προπονητής. Ναι. Το αποκρούει ο Κέπιε, ευστοχεί ο Ανδρέας Μέλλερ, γεια σας. Mm-hmm. Στον ημιτελικό όλα αυτά, έτσι. Ναι. 2 χρόνια αργότερα, το 98, στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Η Αγγλία περνάει από τους ομίλους, πέφτει στην Αργεντινή, 2-2. Είναι το παιχνίδι που έχει αποβληθεί ο Μπέκαμ, θυμίζω. Ναι. 2-2. Πάμε στα πέναλτι. Έχει αστοχήσει ο Κρέσπο και ο Ινς στα 4 πέναλτι, μας στο 3-3. Πάμε στο 5ο. Ευστοχή ο Αγιάλα. David Batty δεν τα καταφέρνει. Mm-hmm. Αποκρούει ο Ρώα. Γεια σας. 6 χρόνια μετά, 2004, στο Euro, το περίφημο Αγγλία-Πορτογαλία στα προημιτελικά, 1-1. Πάμε στα πέναλτι. Στέλνει το πρώτο Μπέκαμ. Mm-hmm. Στη στρατόσφαιρα. Μετά χάνει ο Ρουί Κώστα το τρίτο και φτάνουμε στα ίσα. Είμαστε στο 5-5, πάμε στο απολυλογό. Σουτάρει ο Βασέλ. Το πιάνει ο Ρικάρντο. Ο Ρικάρντο ο ίδιος εκτελεί το επόμενο πέναλτι. Γεια σου Άγγλοι. Mm-hmm. Ξανά 2006. 2 χρόνια μετά. Παγκόσμιο κύπελο. Πάμε πάλι με τους Πορτογάλους. Εντάξει, εκεί αστόχησε ο Λάπατα, αστόχησε ο Τσέρας, αστόχησε ο... Μόνο ο Χάρκρυφς το είχε βάλει. Mm-hmm. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, τέλος πάντων το χάσανε και πάλι με τους Ιταλούς. Να μην στα απολογώ. Η μοναδική φορά που η Αγγλία έχει πέρασει τα πέναλτι είναι στο Euro το 96 με την Ισπανία στα προημιτελικά. Ναι. Εντάξει. Ήταν 0-0 και κέρδισαν 4-2 στα πέναλτι. Όλα τα υπόλοιπα γεια σας. Ναι. Εντάξει, με λίγα λόγια, γιατί αρχίζουν και τα πέναλτι. Ναι. Παύλο.
την καρδιά περιβόλυπε για πέρα απέναντι. Μα έχετε γεμίσει. Τι εμείς, παιδιά, ιστορία. Τι έκανε. Τι φταίμε εμείς. Απλά σκέφτομαι μόνο το γλέντι που θα φάνε οι Άγγλοι σε περίπτωση που αποκλειστούν. Να, και το από γλέντι που θα ρίξουν να αποκλειστούν. Ναι. Από τους ίδιους τους Άγγλους. Εκεί γι' αυτό είναι μάγκες, επειδή οι ίδιοι κράζουν σε αυτούς τους. Λοιπόν, ο Σπίνα λοιπόν από τη μία πλευρά δέχεται τώρα έτσι λίγο ενθάρρυνση από τον Χωσέ Πέκερμαν. Από την άλλη πλευρά είπαμε είναι ο Πίκφορντ, τερματοφύλακας Everton, επειδή δεν είναι και τόσο διάσημος, επειδή δεν παίζει σε κάποια πολύ μεγάλη ομάδα της Αγγλίας, από τις εμπορικές να το πω καλύτερα, όχι μεγάλες, από τις εμπορικές ομάδες της Αγγλίας. Πίκφορντ πήρε το προηγούμενο καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, μεταγραφή στην Everton. Την Everton των πολλών χρημάτων και του μεγάλου μπάτζετ, 30 εκατομμύρια λίρες, έτσι. Καθόλου μικρό το ποσό. Μια χαρά τερματοφύλακας είναι πάντως. Ναι, και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, είναι αλήθεια. Και πολύ πιο σταθερός από προηγούμενους τερματοφύλακες εθνικής Αγγλίας, δηλαδή σχέση με το Χαρτ που ήταν ο προκάτοχός του. Που περιμέναν και πολύ περισσότερα από το Χαρτ σε κάθε περίπτωση, γιατί ήταν τερματοφύλακας στη Manchester City. Έχει δείξει πολύ πιο σταθερό πρόσωπο, αν και ντεμπουτάρει με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας στη φετινή διοργάνωση. Έτσι. Έχει μόλις 6 διεθνείς συμμετοχές. Ο Πίκφορντ που ήταν τερματοφύλακας Σάντερλαντ και θεωρείται ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή στη θέση τερματοφύλακα, μόλις 24 χρόνων. Από την άλλη, ο Σπίνα, γνωστός και μη εξαιρετός για πολλά χρόνια καριέρας στην Arsenal. Ραδαμέλ Φαλκάο πρώτος εκτελεί. Φαλκάο πρώτος, αρχηγός της Κολομβίας απέναντί του. Ο Πίκφορντ, για να δούμε λοιπόν τι θα καταφέρει, ο επιθετικός της Μονακό και κατά τα άλλα πάρα πολύ συμπαθής φυσιογνωμία στα ευρωπαϊκά γήπεδα για πολλά χρόνια, ανάλογα αν υποστηρίζει κανείς τις ομάδες του ή όχι, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το πόσο μεγάλο σκόρερ υπήρξε, ειδικότερα πριν από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί. Πριν 5 χρόνια περίπου. Ναι. Ακριβώς. Εκεί λίγο έχασε την πορεία του. Δεν είχε την ίδια ανωδική πορεία, δεν έπιασε ούτε σε Manchester United ούτε σε Chelsea. Παρ' όλα αυτά, στη Μονακό στέκεται μια χαρά. Σε αυτό το επίπεδο έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα Γαλλίας. Βγαίνουμε λοιπόν το Ραδαμέλ Φαλκάο απέναντι στο Πίκφορντ. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής αναμέτρησης για να εκτελέσει ο Φαλκάο. Και στη κέντρο της αστείας και 1-0 για την Κολομβία είχε παίξει. Στο κέντρο καλά, ψηλά. Ψηλά, ναι, να μην μπορεί ο άλλος να τεντώσει το πόδι να τη διώξει. Είχε πέσει στη δεξιά του γωνία ο Πίκφορντ. 1-0 λοιπόν για την Κολομβία. Απόλυτα ίσιο, σαν να είχε χάρακα ο Φαλκάο. Κανένα πρόβλημα να νικήσει τον Άγγλο τερματοφύλακα. Και τώρα φυσικά ο Χάρι Κέιν πάει πρώτος για να εκτελέσει το πέναλτι απέναντί του ο Σπίνα. Έτσι, ο επιθετικός τότε. Πώς έχει αλλάξει σκηνικό όμως έτσι. 20 χρόνια πριν οι αντίστοιχοι Φαλκάο και Κέιν θα χτυπούσαν το πέμπτο. Ναι. Έχουν αλλάξει. Απ' την άλλη, δεν θα ξεκινήσει με χαμένο πέναλτι. Βάλ τον καλό. Σωστό, βέβαια. Ναι, γιατί υπό αυτή την προϋπόθεση ο αυτός που εκτελεί δεύτερο. Πολύ λίγη φορά από τον Κέιν θέλω να πω εγώ και αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Κέιν εκτελεί μέσα. Εξαιρετικό. Γενικώς έχει πολύ καλά χτυπήματα. Πολύ καλά χτυπήματα σαν γενικώς. Είναι νομίζω ότι πιο χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή σε σκόρερ και αγωνίζει στη θέση του επιθετικού. Πραγματικά μπορεί να μην έχει αυτό το ταλέντο, το ατόφιο ταλέντο. Δηλαδή δεν έχει τρίπλα ούτε έκρηξη ούτε τίποτα. Αλλά είναι σκόρερ. Είναι σκόρερ. Κουαδράδο τώρα πάει σιγά σιγά για να εκτελέσει. Ούτε εμένα με πείθει να πω για την αλήθεια με το που το είδα. Έχει ένα βάσανο στο βλέμμα. Έχει βασανισμένη ματιά ο Κουαδράδο. Δεν ξέρω γιατί. Και επειδή. Δηλαδή με πείθει, πώς να του λέγες, κάνε 5 σέντρες και μπάλα να πάει ακριβώς εκεί θα το κάνει. Ναι. Τώρα για πέναλτι δεν με πείθει. Είχε κακή εκτέλεση σε τέτα τέτ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Εκτελεί ο Κουαδράδο. Πολύ καλή εκτέλεση. Παρόλα αυτά. Ναι. Ψηλά επίσης στη γωνία που έπεσε ο Πίκφορντ, αλλά ψηλά. Ναι. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Πίκφορντ που επιλέγει και πάλι τη δεξιά δεν του πιανόταν, όχι, δεν πιανόταν αυτό το πέναλτι. Λοιπόν, πάει ο Ράσφορντ για να εκτελέσει το δεύτερο. Έχει αλλαγή στην παράταση, να πούμε. Ίσα-ίσα έχει ζεστάνει τα πόδια του. Ναι. Δεν έχει κάνει σουτ, δεν έχει κάνει προσπάθεια. Σε πείθει ο Ράσφορντ. Στεγνός είναι. Σε πείθει που κοιτάει κάτω, δηλαδή δεν τολμάει να κοιτάξει, όχι τον Οσπίνα, ότι το τέρμα. Σε πείθει τώρα ο Ράσφορντ. Δεν με πείθει γενικότερα. Δεν έχει σηκώσει τα μάτια του. Τώρα σηκώνει τα μάτια να δει που είναι το τέρμα. Για να δούμε λοιπόν το Ράσφορντ. Παίρνει και αυτή πολλά μετραφόρα. Πολύ πλάγια πάει, πολλά μετραφόρα. Το έκανε τέλειο. Τέλειο πέναλτι στη δεξιά του γωνιά. Που να μην έχουμε ένα πέναλτι στο κέντρο και τρία στην ίδια γωνία. Ναι. Και πάει κατευθείαν στον Πίκφορντ να του δώσει έτσι λίγο ενθάρρυνση για την τρίτη εκτέλεση των Κολυμβιανών. Να δούμε ποιος θα πάει να εκτελέσει. Είναι με το νούμερο 14 ο κύριος Μουριέλ. Έτσι. Είμαστε. Μπήκε αλλαγή. Το πιστεύω αυτόν. Ναι. Αυτός έχει φάτσα. Αυτός με δείχνει τέτοια φάτσα που θα το χάσει. Νομίζω ο Μουριέλ είναι ένας κλόνος του Μπάκα.
Ένα κλόνο του Μπάκα. Έχει πολύ σιγουριά. Είναι λίγο σαν μικρό αδερφό του Μπάκα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, Μπάκακα που λέμε. Στη Σεβίλη, υπάρχει στη Σεβίλη ο επιθετικό τη Κολομβία. Για να δούμε λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί πολύ άνετος στην άλλη γωνιά, πάλι στη δεξιά γωνιά ο Πίκφορντ, απ' την άλλη πλευρά ο Μουρίελ, 3-2 για την Κολομβία, ο Πέκερμαν έχει χάσει πολλά, ναι, πολλά χρόνια από τη ζωή του. Δεν ήταν τόσο κακή εκτέλεση, αλλά έχει πέσει από την άλλη πλευρά ο Πίκφορντ. Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις εκτελέσεις οι παίκτες έχουν δουλέψει ώστε ένα νανοσεκόντ πριν σουτάρουν να δουν προς τα πόδια κινητή ο τερματοφύλακας. Χέντερσον. Αυτό τίνω να πιστέψω. Δεν μπορεί να κάνει τόσο χαλαρή εκτέλεση πέναλτι. Χέντερσον. Χέντερσον. Παίχτης του Λίβερπουλ. Προχθολόγιο ήταν αυτό. Άστο. Ετοιμάζεις να κρεμάσεις τα ακουστικά σου. Λοιπόν, για να δούμε τον παίχτη του Λίβερπουλ. Χέντερσον που είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι. Εκτελεί. Ωσπίνα. Ωσπίνα. Πήρα του ποδοσφαίρου. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε ένας να αποδημομπεί ο Στράγος. Γιατί αυτός δεν είναι ο σωστός αποδημομπεί ο Στράγος. Τόσο Λίβερπουλ. Ενώ είναι καλή εκτέλεση. Είναι καλή εκτέλεση. Όλο τον κόσμο το χτυπάει ο Ράσφορ που είναι 12 χρονών και το στέλνει. Και εσύ βρε κατσικανιάρι άμπαλε. Φύρα του ποδοσφαίρου εσύ. Τρισγέλιο υποκείμενο χαμηλοκόλλη. Εσύ βρέθηκε θα το ρίξεις τώρα. Ο Βάιος Τούτικας ήδη τρίβει τα χέρια για σφωτάκια, έχω ας πω έτσι, εντάξει. Δε. Λοιπόν, Ματέος Ουρίμπε από την Αμέρικα. Η αλλαγή επίσης, να πούμε στην παράταση. Για να δούμε λοιπόν. Υποψήφιος για να το χάσει αυτός. Να δούμε αν θα επιλέξει και πάλι στη δεξιά του γωνία να παίξει, να πέσει ο Πίκφορντ. Εκτελεί ο Γοκάρι και εξώ. Δοκάρι και έξω. Ζωντανή Άγγλια. Ζωντανή Άγγλια, εφόσον σκοράρει τώρα, έτσι. Τι πέναλτι ήταν αυτό, ρε φίλε. Ναι, εκεί θα είναι το τέλειο πέναλτι ή θα γίνει αυτό που έγινε τώρα. Δοκάρι, η μπάλα ξανά στον αγωνιστικό χώρο και έξω. Πανηγυρίζει ο Πίκφορντ. Πίκφορντ θα πιάσει τίποτα, παιδί μου. Θα πιάσει τίποτα. Πιάσε κάτι, πιάσε τα χαμνά σου. Πιάσε κάτι όμως κι εσύ. Λοιπόν, πάει ο κύριος Τρίπιερ με το νούμερο 12. Πιστεύουμε, Τρίπιερ. Είναι ο παίκτης που εκτελεί όλες τις τιμένες φάσεις των Άγγλων, φάουλ κτλ. Τη βάζει λίγο μπροστά την μπάλα, μου φαίνεται. Ναι, λίγο μπροστά από τη βούλα, ναι. Δηλαδή, τι κάνει εκεί πέρα ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίπιερ, σίγουρο μου φαίνεται και πράγματι κάνει ένα τέλειο άψογο πέναλτι μπάλα στον ουρανό της εστίας και στη δεξιά γωνιά του Ωσπίνα. Κανένα περιθώριο για τον Ωσπίνα. Τερματοφύλακες πέφτουν σωστά γενικώς να μην είναι. Πολύ καλά εκτελεσμένα τα πέναλτι που έχουν μπει. Όχι όλα. Εκτός από του Ρίμπε που ήταν χαμηλό, τα υπόλοιπα πέναλτι ήταν καλοεκτελεσμένα όλα. Μπάκα. Καλός Μπάκα. Έρχεται από καλή σχετικά χρονιά με τη Βιγιαρεάλ. Τι να τα κάνεις αυτά, Παύλο μου, τώρα τις καλές χρονιές. Τώρα εδώ είναι σε τι φάση τον βλέπεις. Γι' αυτό κοιτάς πρόσωπα πριν από τα πέναλτι. Και ειδικά αν αρχίσει και πηγαίνει με ποδαράκια προς την παράμαση και πηγαίνει με ποδαράκια και το σκεφτόμαστε και κάνουμε ζιγζάγ, έχουμε θέμα. Μπάκα φαίνεται σίγουρος για τον εαυτό του. Παίρνουμε δείχνει. Βαθιά ανάσα βέβαια, πριν εκτελέσουμε. Ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Μπάκα εκτελεί το πιάνο Πίκφορντ. Είπαμε να πιάσει και ένα, ρε αδερφέ, πιάσε και ένα, τα λέγαμε πριν. Το πιάνο Πίκφορντ λοιπόν, πανηγυρισμοί από τους Άγγλους, γιατί τώρα αν σκοράρουν παίρνουν την πρόκληση. Ποιος εκτελεί τώρα. Ποιος εκτελεί. Ποιος εκτελεί. Έχει κάνει ένα βηματάκι μπροστά ο Πίκφορντ, αλλά έχει σηκώσει το χέρι του, είναι άψογη η απόκριση του Πίκφορντ, είναι αλήθεια. Southgate, περνάει όλη η ιστορία της Αγγλίας μπροστά σου. Κύριος Eric Dier, παίκτης Tottenham. Μεταγραφικό στόχο του Manchester United το περσινό καλοκαίρι. Ο Λοδίνος λέει τότε να μην φοβάστε, λέει. Όχι, γιατί μίλησες ρε Σταύρο, γιατί ρε Σταύρο μίλησες. Λοιπόν, Dier εκτελεί και αυτό στη μένη φάση, είναι αλήθεια. Πέρσι, πρόπερσι το Euro είχε πετύχει και φάουλ, εκτελείς φάουλ. Για να δούμε τον Dier, εκτελεί και γκολ. Η Άγγλια προκρίνεται στην επόμενη φάση και θα συναντήσει την Σουηδία του Μάρκους Μπέρκ. Αλλά σπάει και μια πολύ μεγάλη κατάρα. Όλοι πάνω στο Πίκφορντ. Πολύ μεγάλη πρόκριση. Και θα συμπληρώσω, αν με επιτρέψετε, και δίκαιη βάση της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Και με ανατροπή στα απέναντι. Τα λέμε αυτά. Έτσι. Η Άγγλια σπάει μια κατάρα. Είναι στην επόμενη φάση στους 8. Τρίτος αγώνας που κρίθηκε στα απέναντι στη φάση των 16 παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αυτό έτσι. Τη σημειολογία του, το θέμα είναι ότι η Αγγλία θα βρει πλέον τη Σουηδία στην επόμενη φάση των ομίλων. Των ομίλων, λέω, των 8. Αυτά. Έγινε, Παύλο, ευχαριστούμε πολύ. Δουλειά. Πολύ χρόνος και πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ χρόνος. Χαρά τώρα. Εντάξει,
Ωραία ήταν. Εντάξει. Το έκανε με ανατροπή. Αγγλία, ξόρκησε. Και με Χέντερσον να χάνει πέναλτι. Ναι. Εντάξει. Ξόρκησε η Αγγλία. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι ακούγεται λίγο πιο γοητευτικό το Αγγλία-Σουηδία. Είναι αυτό που λέγαμε. Πιο ωραίο, πιο physical. Να χαρεί και το χιλάκι των Άγγλων εσύ λίγο. Δηλαδή, ωραία, πήγαν εδώ μια διαδικασία πέναλτι. Πέρασαν. Και να μην πάνε παραπέρα, θα έχουν άλλες ιστορίες. Εμείς που ξορκίσαμε την Κατάρα τον πέναλτι τότε που αυτό που στείλαμε αυτό το τραγί το Χέντερσον και το χάσε, αλλά μετά ο Πίκφορντ έπιασε. Έχει μια ωραία ιστορία, ας πούμε. Ήδη τώρα στις μπειραρίες, στις παπ, τώρα στην Αγγλία γίνεται αβαντούρι. Ωραία πράγματα γίνονται. Και πάλι έπεσε στο σταδόλιο στο σπίνα. Δεν κατάφερε. Ναι. Δεν κατάφερε να πιάσει κανένα. Μάλιστα, λοιπόν, θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση. Για τα, θα μας πει ο Σταύρος δηλαδή τι και πώς. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα σας σήμερα. Καταλαβαίνετε τώρα, πήγε η ιστορία στα πέναλτι. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα προκάνουμε. Διαβάζω μπαμπαμ. Προλάμε μια μεγάλη αλήθεια στα γρήγορα. Πέπε Μακαρέινα. Όταν λέμε παλαιά σκοπή παίκτη και ανάλογα με τη θέση, εννοούμε ή πιο τσουρουκά ή πιο αργό ή πιο τσεκούρι. Ναι. Ο Ντέβιτ Ωσπίνα λέει ο Πίκφορντ θα λέγαμε έχει κολοκαρντάσιαν. Δεν τον πρόσεξε αλήθεια είναι. Και αυτό το έστειλε πριν τα πέναλτι. Όχι για κάτι που έκανε, αλλά για την σωματοδομή του. Το λέει πιθανότατο ο άνθρωπος. Κάποιος λέει εκδόθηκε ήδη red alert για τον Μπάκα. Εντάξει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Διάφορα για τον για το Χέντερσον. Κάποιος λέει να θυμίσω το Ρικάρτο να μπλοκάρει το πέναλτι χωρίς γάντια. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα πέναλτι. Ναι. Τι άλλο έτσι να προλάβουμε να διαβάσουμε αυτό που μας έχετε στείλει. Αποκάλυψη. Μισό. Το χάσα αυτό, αλλά βρήκα τα παραπάνω που λέει ένας κανονικός θεματοφύλακας στην Εθνική Αγγλία. Αυτή είναι η είδηση. Ο έμπειρος φοιτητής λέει δεν ξέρω για κόλο Καρντάσιαν, αλλά ο Πίκφορντ έχει σίγουρα σβέρκο πυγμάχου. Ρίλο, πού κρύφτηκες, έσβησες τα post στο Facebook. Είχε ποστάρει ο Ρίλο, σοβαρά. Ναι. Είμαστε. Λοιπόν, ο Χόρχε Πάριος λέει το να ρίχνει ο Χέντερσον πέναλτι είναι το ίδιο με το να ρίχνει πέναλτι ο Τάσος Πάντος. Όχι, λέω εγώ. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Παρακαλώ να ανακοινώσω. Βεβαίως. Λοιπόν, νικητές. Όποιος ακούσει το όνομά του έχει κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για Scorpions. Λοιπόν, Καούνης Ιωάννης είναι ο ένας νικητής. Κινητό τελειώνει σε 7.70. Και δεύτερος νικητής ο Κυριάκος Μιχαλόπουλος με κινητό που τελειώνει σε 7.19. Λοιπόν, Ιωάννης Καούνης και Κυριάκος Μιχαλόπουλος κερδίσατε από μια διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε Scorpions 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο. Άλλες δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά του Ήρωνα θα έχουμε για σας μεθαύριο. Πάμε τώρα. Αποκάλυψη σοκ. Γέροντας οραματίστηκε τον ουρανό να ανοίγει και το μάτι του ξανθού ηγέτη να γελάει. Μετά την τιμωρία των Ιβύρων έρχεται η ώρα των βαρβάρων. Γέροντας Βλαδίμηρος, ο Ντοπαμίτης. Μάλιστα. Κασέρια εξών του Στόικα στέλνει και το σομπρερό. Καινοτομία Λορεάλ βγάλαν βαφή ιερό. Ή με στέλνει στην επίθεση νιστάζουν οι πορτιέρο. Αναρωτιέται ο Ρόι ο Κινόα. Ο Σαρμπελόα λέει πέφτει για τάκλιν ο Γοδίν. Φοβούνται και το Θράκι. Δεν βλέπει νίκη Αργεντινή ούτε στη Σαμοθράκη. Ή βγάζει ο Ζουέλα το μαγιό και βγαίνουν οι δράκοι. Μεγάλη αλήθεια από τον υποστηρικτή των τσιμπλών χωρίς τσίνορα. Αν τρως στη δουλειά 9 στις 10 φορές, στην τελευταία μπουκιά κάποιος θα σε ρωτήσει κάτι και θα σου το χαλάσει και θα πρέπει να σηκωθείς μπουκωμένος. Ο Μπάκα νιώθει Θεοφάνης Γκέκα στην τοποθεσία Ρωσία. Αλήθεια. Μυρωδιάδες, δεν μάθατε τον μπαμπά Χριστολιάκο ότι δεν μιλάμε πριν λήξει το παιχνίδι. Έτσι και κράξτε ξανά τη Βελγιάρα, παίρνω τον ντοσιέ μου και έρχομαι. Λέει ο Τζον Τρακτέρι. Παπάς Ακώστα λέει παιδιά live ανταπόκριση από Λονδίνο μετά το goal του Kane πιτσιρίκι στο δρόμο άρχισε να ουρλιάζει Brexit means Brexit. Μάλιστα. Ο Τρίπιρα ήταν Έλληνας, θα λεγόταν Σουρωτήρης, λέει ο πιτογυρολόγος. Αλήθεια. Ο Μόντρις Κρός και όσο έρθουν και ο Σαμπάνε λέει μην τρέπεστε παραδεχτείτε το. Ο Μίνο είναι ο Κολομβιάνος Σανκαρέ. Ωραία. Ο Πίκφορντ έχει κόλο Καρντάσιαν και αναπληρωματικός του είναι ο Μπάτλαντ που σημαίνει ποποχώρος, ποποχώρας. Χιγκίτα φάνα μια ζωή, του Τάκη μια μέρα. Στέρλινγκ μικρός ομογατή της Αγγλετέρας Λέρα.
ή ο Τσαού για το Κασέρι, το Στράντλ κάνει πέρα. Λέει ο Αλή, Αλή και Ντελεαλή, σφάξαν τον Κουλυμπαλή. Ο πιτογυρολόγος λέει, αν ο Γκότζης ήταν πίτα με φαγόπυρο, ο Γιάννης θα ήταν κασερόπιτα. Ο σκάουτερ Instagram λέει, άμα ξαναπάω σε γάμο και δω μανούρες στο ιδέ γινή, θα φωνάξω τον παπά, δείξε μας το VAR, γιατί αλλιώς ο γάμος θα αρχίσει με αλλίωση αποτελέσματος και δεν είναι σωστό. Φίλος έστειλε βίντεο από Παμπ Αγγλίας μεσουρωμένος να τραγουδάνε το It's Coming Home. Λέει ότι Alcatel, Al Jacket. Εντάξει, τώρα θες να είσαι μια γωνία και να βλέπεις τι γίνεται. Εντάξει. Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων, υποστηρίζει ο Σερεβιτόρος. Αυτοί που λένε Sony και καλά, αυτοί που λένε ντε και καλά, και οι έξω από εδώ στο πυρ το εξώτερο, αυτοί που λένε Sony και ντε. Ναι. Λέει, πείτε λίγο οι νικητές τι κάνουν με τις προσκλήσεις. Σπέρνουν, ειδοποιούνται, τι γίνεται. Θα ενημερωθείτε. Θα ενημερωθείτε, παιδιά, θα ενημερωθείτε. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ο Χέντερσον χάνει πέναλτι, Βαϊμάκη σε παράνοια. Μήνυμα για να διαβαστεί, πρέπει να πάρεις δάνεια. Ή η κουκούνα του Παβιό, ναι, τα στέλνει στα ουράνια. Λέει η κόμισα του Φάμπρεγκας. Ναι. Απόσταση τεράστια πέρα από τη μεγάλη αλήθεια που λέει ότι είναι η 10η συνεχόμενη χρονιά που οι Σκόρπιονς κάνουν τελευταία του περιοδία στην Ελλάδα. Απαράδεκτα. Απαράδεκτα και σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν θα διαβάσουμε κι άλλα. Ναι, όχι γιατί ώρα πήγε 12, αλλά σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριάκη και τον Σταύρο Χοντροθύμιο, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Lab αύριο, χωρίς Μουντιάλ. Αύριο χαλαρά, αυτό κανονική. Αλλά με επέτειο Euro για να θυμηθούμε. Με επέτειο τελικού Euro για να θυμηθούμε. Βεβαίως. Καληνύχτα. Χαίρετε.